ποιητικά του Παβάη Σαν, του Σύρου. Θυμίζω ότι φέτος, κάτι διαφορετικό που κάναμε σε αυτές τις άλλες χρονιές, στην αρχή την πρώτη ώρα γίνεται μια παρουσίαση από μένα και μετά θα υπάρχει χρόνος στο τέλος για ερωτήσεις, ούτως ώστε να δοθεί ερωτήσεις δηλαδή από όλες τις ειδήσεις, όχι μόνο σε αυτά που λέμε. Ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία λίγο και για μια καλύτερη επικοινωνία και για μια καλύτερη έκφραση από τη μεριά τη δική σας. Είμαστε στο πρώτο μέρος, διαπραγματευόμαστε κάτι σχετικά από τις επιστολές του Βαβάη Σαρ του Σύρου. Είμαστε ήδη στην τέταρτη επιστολή και στο δεύτερο μέρος του πρώτου μέρους διαπραγματευόμαστε το 19ο λόγο από τα σχετικά που αφορά την πίστη και την ταπεινοφροσύνη. Αν θυμάστε, για να σας συνδέσω λίγο από την προηγούμενη φορά, απαντούσε ο Βαβάη Σαρ σε ένα ερώτημα το αν πρέπει να φυλάσσονται όλες οι εντολές του Χριστού. Το οποίο, μάλιστα, κατά σύντοση έχει σχέση με το Ευαγγέλιο του Σιδερίνου όσοι ήρθαν στην Εκκλησία ή τέλος πάντων όσοι ακούσαν το Ευαγγέλιο και κάποια σχετική ομιλία επ' αυτού. Είναι το Ευαγγέλιο που ένας νομικός πλησιάζει τον Χριστό και τον ρωτάει τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και του λέει ο Χριστός ότι τι λέει, τι γράφει λέει ο νόμος, τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει ο νόμος του Θεού επ' αυτού. Και εκείνος βέβαια τα γνώριζε και του τα απάντησε σωστά. Είπε ο πίσιον Θεός, ο ξόρος της ψυχής, ο ξόρος της ισχύως, της καρδίας σου κτλ. Και τον πλησίωσε όμως αυτόν. Ναι, λέει ο Χριστός, αυτά κάνει λέει και θα κερδίσεις την αιώνια ζωή. Και από εκεί μετά ο άνθρωπος αυτός, θέλοντας τρόπο την να δικαιωθεί για το ερώτημα που έκανε, πιάστηκε από το. Και τον πλησίον μου σε αυτόν, λέει και ποιος είναι λέει, ο πλησίον μου, πώς θα ξέρω λέει ποιος είναι ο πλησίον. Και με αυτή την αφορμή ο Χριστός μετά, με αυτή την πολύ ωραία παραβολή του, που του καλού Σαμαρίτου, θέλοντας να δείξει πραγματικά ότι ο πλησίον είναι ο οποιοσδήποτε έχει την ανάγκη μας. Ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως φρονημάτων, ανεξαρτήτως πίστεως. Και βέβαια, εδώ το αυτό που μας ενδιαφέρει όσον αφορά την απάντηση του Βαβάη Σαρ, είναι η εφαρμογή του θελήματος του Θεού, είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να φύγει από αυτό να πει κάτι διαφορετικό. Τα λόγια του Ευαγγελίου είναι διαχρονικά και αιώνια. Ο ουρανός και η γη παραλέσονται, είδε λόγοι μου που μη παρέλθωση, λέει ο Χριστός. Και συνεχίζει ο Βαβάη Σαρ και απαντά τώρα στην επιστολή ενός ανθρώπου, ενός γέροντα, του Βαβάη Σινό από την Κεσάρια, που του έστειλε μια επιστολή με ερωτήσεις για να επιμορφώσει τροποντινά τους μοναχούς του και κοντά σε εκείνους φυσικά και εμείς να μάθουμε τις απόψεις του Βαβάη Σαρ, που είναι οι απόψεις της Εκκλησίας μου, βέβαια, απόψεις του Ευαγγελίου. Περί εκείνου δε το οποίο είπας, ότι ο Μέγας Βασίλειος πότε με επαινεί την ατμοβολόν συγκατοίκηση, πότε δε την ησυχία, σι αποκρίνουμε ως εξής. Κατά δύο τρόπους ευρίσκεται το αληθές κέρδος εις τους ανθρώπους, κατά την δύναμη, κατά την διαφορά και τον σκοπό τον οποίον έχει εκαστούς. Διότι ενίοτε οι δυνατοί ωφελούνται από την συγκατοίκηση μετά των πολλών, ενίοτε δε και οι ασθενείς. Λέει δηλαδή ότι σχετικά με αυτό λέει το οποίο μου είπες, ότι ο Μέγας Βασίλειος άλλοτε λέει επαινεί την συγκατοίκηση με άλλους ανθρώπους, την κοινωνική δηλαδή ζωή, και άλλοτε την ησυχία, σου δίνει την εξής απάντηση. Ότι δηλαδή κατά δύο τρόπους μπορεί κανείς να βρει το αληθινό κέρδος στους ανθρώπους. Ανάλογα με την δύναμη του καθενός, έτσι. Ανάλογα με την διαφορά, με τις ιδιαιτερότητες δηλαδή θα λέμε του καθενός, και ανάλογα με τον σκοπό. Τι σκοπό δηλαδή έχει ο καθένας κάθε φορά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό
που λέει εδώ ο Βάσης Άκ, βέβαια το απαντάει για τη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά αυτή η απάντηση ισχύει για πολλά ερωτήματα. Γιατί πολλές φορές ξέρονται άνθρωποι και ρωτάνε, και πρόσφατα μάλιστα κάποια με ρωτούσε, λέει πώς λέει, μας είπατε, λέει αυτό λέει το πράγμα. Συμφωνεί, εντάξει, πρέπει να εξετάζουμε και το πλαίσιο στο οποίο λέγεται το κάθε τι. Πάντοτε φυσικά ισχύει ο λόγος του Θεού, ασφαλώς ισχύει. Αλλά δηλαδή κάτι που θα πω σε εσένα μπορεί να το πω λίγο διαφορετικό σε κάποιον άλλο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι αλλοιώνω εγώ το Ευαγγέλιο, αλλοιώνω το θέλημα του Θεού. Αλλά στον καθένα πρέπει να μιλήσεις, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και εγώ δεν είναι η διάκριση. Η διάκριση είναι το μεγαλύτερο χάρισμα το οποίο υπάρχει στον άνθρωπο. Και που πρέπει να είναι ο πνευματικός, που είναι ιδιαίτερα που να έχει το χάρισμα αυτό τη διαφορετική. Δεν μπορεί να λες δηλαδή σε όλους τα ίδια πράγματα. Άμα ήταν έτσι, είχαμε βγάλει ένα τσελεμεντέ και θα. Άθε να σου πάψω στο ευρετήριο και θα έλεγε. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνω. Θα πήγαινε, θα ανέτρεχε εκεί πέρα, τάκ, θα έβρισκε μέσα σου απάντηση 20, απάντηση 30. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Και εδώ, ιδιαίτερα εδώ ο Βάσης Άκ, αναφέρει την δύναμη, λέει, το πόσο ο καθένας είναι δυνατός. Λέει, όπως ο Παύλος κάπου, ότι εμείς λέει, εσείς λέει που είστε δυνατοί, τα ασθενήματα λέει των αδυνάτων βαστάζει. Θα πρέπει να κουβαλάτε, λέει, στην πράξη σας, να ανέχεστε δηλαδή και σε αδυναμία των αδυνάτων. Μην λέτε, α, εγώ πώς σε ανέχομαι, ας πούμε. Πρέπει να με ανεχθείς και εσύ, όχι, δεν πάει έτσι. Δεν είναι εδώ, ας πούμε, έτσι, μία σου και μία μου, το πω, έτσι. Δεν είναι η πνευματική ζωή έτσι. Αλλά αυτός που είναι δυνατός, αυτός που είναι τέλειος, αυτός που είναι πνευματικά ολοκληρωμένος και όριμος, πρέπει να έχει περισσότερο υπομονή από τους άλλους. Εάν φυσικά πιστεύει ότι είναι όντως έτσι, όριμος. Αλλά μερικές φορές είμαστε κατά φαντασία πνευματικά ανεβασμένοι. Διότι αν ήμασταν ανεβασμένοι πραγματικά, δεν θα διεκδικούσαμε αυτή την ισότητα. Λέει κάποιος πίσω λέει αυτό, ότι δεν υπάρχει λέει, χειρότερο πράγμα από την ισότητα των ανίσων. Όταν ας πούμε οι άνθρωποι είναι άνιση, όταν οι συνθήκες είναι άνισης, πώς εμείς λέμε ισότητα, πώς ισότητα, τι είδους ισότητα αυτή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αδικία, η οποία ας το πούμε έτσι, μπορεί να υποστεί κάποιος. Το να είναι ίσως με τους άλλους τη στιγμή που ο άλλος τα έχει όλα και δεν έχει τίποτα. Τι ισότητα. Δεν είναι ισότητα αυτή. Αλλά εμείς πνευματικά δεν πρέπει να το ξεπερνάμε αυτό το πράγμα. Και λέει πιο κάτω ότι υπάρχουν λέει, περιπτώσεις και περιπτώσεις. Άλλοτε λέει οι δυνατοί ωφελούνται από τη συγκατοίκηση με πολλούς. Γιατί μιλάμε τώρα εδώ την ιδιαίτερα βάση της άκμας, μιλάει για την ησυχία. Και ήταν άλλωστε ένας ασκητής πατέρας, ήταν είναι ασκητικά. Όλα αυτά τα συγγράμματα ονομάζονται ασκητικά. Το έχουμε πει πολλές φορές, έχουμε αναφερθεί στο θέμα αυτό, δεν πρέπει να το λησμονούμε. Άλλοτε λοιπόν ένας λέει μπορεί να ωφεληθεί από συγκατοίκηση με άλλους. Όταν είναι πνευματικά ανεβασμένος. Αλλά μερικές φορές λέει και κάποιοι οποίοι είναι ασθενείς και αυτοί μπορεί να ωφεληθούν από τη συγκατοίκηση με άλλους. Και εξήγει πιο κάτω. Η μετά των πολλών συγκατοίκησης δεν γίνεται βλαβερά εις εκείνον ώστε υγιένει κατά την ψυχή και του οποίου ορμούς συνενώθη μετά το πνεύμα του και ενέκρωσε με αυτόν εάν προσέχει τον εαυτό του και αυτός όχι να ωφεληθεί αλλά να ωφελήσει. Λέει λοιπόν ότι μπορεί κάποιος να είναι συγκατοικεί με άλλους και να μην βλάπτεται αλλά αυτός θα πρέπει να είναι και καθαρμένος, να έχει καθαριστεί ήδη στην ψυχή του. Οπότε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι είναι ανοιχτικός, ότι είναι υπομονετικός, ότι δεν διεκδικεί και άρα ας πούμε αυτό το πράγμα δεν τον πειράζει συγκατοίκηση με άλλους, δεν ενοχλείται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βέβαια όμως η συγκατοίκηση αυτή λέει ουσιαστικά γίνεται για να ωφελήσει τους άλλους, να ωφεληθούν οι άλλοι από αυτόν. Γιατί αυτός εντάξει δεν έχει να ωφεληθεί κάτι πλέον, εφόσον έχει φτάσει στο επίπεδο της κάθαρσης. Έχει καθαρίσει δηλαδή τον εαυτό του από τα πάθη. Έχει νεκρώσει δηλαδή τον εαυτό του. Ο νους του συνενώθει μετά του πνεύματος. Καθότι λέει προσεκλήθη υπό του Θεού ως οι λοιποί πατέρες. Και μάλιστα δηλαδή στη θέση αυτή δεν είναι τυχαία θέλει να πει, αλλά έχει πληροφορία από τον Θεό. Διότι την κάθαρση της ψυχής του ανθρώπου την ακολουθεί ο φωτισμός του νου και της καρδίας. Φωτίζει μετά ο Θεός. Αυτή είναι δηλαδή η μεγάλη διαφορά που δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Λέμε εντάξει. Αγωνιζόμαστε και θα αγωνιζόμαστε για πάντα.
Δεν είναι έτσι. Όσο αγωνίζεται ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο παίρνει το φωτισμό του Θεού. Δεν χρειάζεται να τον ψάχνεις, να τον αναζητήσεις. Τον παίρνεις, τον λαμβάνεις, τον αισθάνεσαι, τον αντιλαμβάνεσαι. Δεν σημαίνει ότι δεν ρωτάς, δεν σημαίνει ότι δεν συμβουλεύεις τον πνευματικό κλπ. Αλλά παίρνεις την πληροφορία μέσα στην ψυχή σου και δεν είσαι, ας πούμε, φτερός στον άνεμο. Όπως πολλές φορές αισθάνεται ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται. Αλλά λέει και αυτός ο ασθενής, ώστε χρειάζεται να γυμναστεί η σέντια της εργασίας των εντολών, επίσης ωφελείται από τη συγκατοίκηση με τα νοπολών ή να γυμναστεί και εξασκηθεί και επαιδευτεί εκ των πειρασμών και πέσει και αγερθεί μεταξύ των πολλών και αποκτήσει την υγεία της ψυχής. Αλλά όχι μόνο λέει ο τέλειος, αλλά και αυτός ο οποίος είναι ασθενής κατά την ψυχή. Είναι δηλαδή αχάριος, να το πούμε έτσι. Μερικοί χρησιμοποιούν το λόγο, την έκφραση ευαίσθητος. Λέει ότι εγώ είμαι ευαίσθητος. Τι είναι αυτή ευαίσθητος? Άμα είσαι όρημος πνευματικά και την ευαισθησία ακόμα την αντιμετωπίζεις με πνευματικό τρόπο. Και αντέχεις. Δεν κρύβεσαι πίσω από τον όρο, ας πούμε, ότι εγώ είμαι ευαίσθητος και τελείωσε. Δηλαδή, κατά τη συνέπεια, τι είναι αυτό? Δεν πρέπει δηλαδή οι άλλοι να με σέβονται. Πρέπει οι άλλοι δηλαδή να με πιάνουν με προσοχή, να μην πάθει, να μην σπάσουν, δηλαδή, να μην υπάρχει αναράγισμα. Δηλαδή, το τι είναι και ευαίσθητος. Έτσι. Εάν, ας πούμε, είσαι πνευματικός άνθρωπος, ό,τι και ευαισθησία να έχεις, αυτό το υπομένεις και το δέχεσαι και το υφίστησαι για χάρη της αγάπης των αδελφών και της συγκατοίκησης που λέει εδώ. Όσοι συγκατοικείτε με άλλους, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά που λέει εδώ ο Βάς. Και είναι δύσκολο πράγμα πραγματικά. Η συγκατοίκηση δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει ο ένας να ανέχεται τον άλλο. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε μία απλή συγκατοίκηση, διότι και η συζυγία, γιατί λέω κάποιους όπως αν είστε παντρεμένοι, και η συζυγία και αυτή είναι η συγκατοίκηση. Δεν είναι μόνο συγκατοίκηση βέβαια, αλλά πρέπει να το ενδυθεί στον άλλο. Βέβαια σήμερα πολλές φορές τα ζευγάρια είναι κατά τέτοιο τρόπο που ζουν, που συναντιόνται μόνο το βράδυ. Οπότε είναι πιο εύκολη η συγκατοίκηση. Όλη μέρα, ας πούμε, λείπουν, άλλος από εδώ δουλεύει, άλλος από εδώ δουλεύει, το βράδυ λένε μια καλημέρα, καληνύχτα μάλλον, και τελείωσε. Αυτό είναι. Και λέει αυτό, και αποξενώνονται έτσι σιγά σιγά, ας πούμε, ένας από τον άλλο. Αλλά αυτή η συγκατοίκηση είναι σημαντικό πράγμα και για αυτούς οι οποίοι ζουν μοναχικά. Διότι ξέρετε ότι αν μου υποτιθείτε κάποιος, ας πούμε, πάει, ας πούμε, να γίνει μοναχός, έτσι. Θα πάει σε κοινόβιο, αν μείνει μόνος του. Αυτό λένε άλλωστε και οι πατέρες. Ότι το κοινόβιο είναι αυτό το οποίο καθαρίζει την ψυχή σου. Αυτό λέει εδώ και ο Βάς, ότι όταν κάποιος λέει είναι αδύνατος, αυτές είναι κάποιος και αδύνατος πνευματικά, ασθενής. Και αυτός λέει χρειάζεται να γυμναστεί. Πώς? Με την εφαρμογή των εντολών του Θεού, αλλά και με τη συγκατοίκηση με πολλούς ανθρώπους, με άλλους ανθρώπους. Έτσι θα γυμναστεί, έτσι θα εξασκηθεί, έτσι θα εκπαιδευτεί. Στην τριβή δηλαδή, με τους άλλους. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να νομίζεις, ας πούμε, ότι έχεις καταφέρει κάποια πράγματα, αλλά όταν όμως βρεθείς με άλλους, τότε αντιμετωπίζεις πραγματικά τον εαυτό σου. Βλέπεις ποιος είσαι. Τότε βλέπεις ποιος είσαι πραγματικά. Και τι πάθη μπορεί να φωλιάζουν μέσα στην ψυχή σου, τα οποία δεν τα έχεις αντιληφθεί. Αυτός λοιπόν ο οποίος ζει με άλλους, έτσι εξασκούμενος και με την υπομονή και με την πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό, θα αποκτήσει, λέει, στο τέλος την υγεία της ψυχής του. Και καθώς το βρέφος τρέφεται εκ του μητρικού γάλακτος, συνεχίζει ο Αλασσά, ούτω και ο μοναχός τρέφεται και αυξάνει για τις εργασίες των εντολών, τακτοποιώνει αυτόν και νικών τα πάθη και αξιούμενος της καθαρότητος της ψυχής. Όπως λοιπόν το βρέφος, λέει, το μικρό παιδί, τρέφεται από τον γάλα της μητέρας του, δηλαδή τους πρώτους μήνες ή και τα πρώτα χρόνια, πάμε μητέρες που πιλάζουν, ας πούμε, και τον δεύτερο χρόνο και κάποια φορά μέχρι και τον τρίτο χρόνο. Έτσι λέει και ο μοναχός, γι' αυτό είναι δηλαδή η εφαρμογή των εντολών απαραίτητη γι' αυτόν, ούτως ώστε να αυξηθεί πνευματικά, να τακτοποιηθεί ψυχικά, να νικήσει τα πάθη και να πετύχει την καθαρότητα της ψυχής. Αλλά και η έρημος, ποτέ μεν εις τους ασθενείς και εμπαθείς είναι ωφέλιμος, το ποτέ είναι, καταλαβαίνετε, του κάποτε, έτσι, είναι, ποτέ δε εις τους δυνατούς, ποτέ δε εις τους δυνατούς. Και εις με τους ασθενείς είναι ωφέλιμος
ή να μην ευρεθώσουν ύλε και αιτίε και ερεθίσουν συν αυτού και αυξηθώσει τα πάθη, ει δε του δυνατού, ή να μην εισέλθουν στα σαφορμά και καταντήσουν στου πολέμου του πονηρού. Συνεχίζοντα δηλαδή, λέει ότι και αυτή η έρημο, το να ζει δηλαδή κανεί μόνο, άλλοτε για τους ασθενείς και ευμαθείς είναι ωφέλιμος και άλλοτε για τους δυνατούς. Και για μένα τους ασθενείς είναι ωφέλιμος ούτως ώστε να ηρεμήσουν, να ηρεμήσει την αγνή ψυχή τους δηλαδή, να μην βρίσκονται ύλε και οι αφορμές δηλαδή συνέχεια να έρχονται σε προστριβές. Πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει σε συγκρούσεις και το να αυξηθούν τα πάθη. Και όσον αφορά τους δυνατούς, να μην μπαίνουν, λέει, σε αφορμές πειρασμών και πολέμους από τη μεριά του πονηρού και αυτή και η τέλεια. Αληθώς, ως είπας, η έρημος κοιμίζει τα πάθη. Βλέπετε ότι εδώ, επειδή επαναλαμβάνει ο Αβάς Ισαάκ στην απαντητική του επιστολή, είναι η τέταρτη επιστολή, επαναλαμβάνει λόγια αυτού ο οποίος το έγραψε την επιστολή. Οπότε μαθαίνουμε για αυτού του τρόπου και ποια είναι η ερώτηση, ποιες είναι οι ερωτήσεις. Λέει εδώ ότι αληθώς, λέει, ως είπας, η έρημος κοιμίζει τα πάθη. Αλλά δεν συνδύεται τούτο μόνο το να κατακοιμήσει τίστα αυτού πάθη, αλλά χρειάζεται και να εκριζώσει αυτά. Και τούτο είναι το να νικήσει τα πάθη όταν διαγείρονται εναντίον αυτού. Δηλαδή θέλει να πει ότι είναι αλήθεια, λέει, αυτό που είπες, ότι η έρημος, το να είναι κανένας δηλαδή μόνος του, ξεχνιώνται, λέει, δηλαδή, τα πάθη, ξεχνιώνται τα πάθη. Αλλά, όμως, δηλαδή, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, λέει ο Βασάκ, το να κοιμίζει, λέει, κάποιος τα πάθη του, αλλά το ζητούμενο είναι να ξεριζώσει, να τα νικήσει τα πάθη, όταν διαγείρονται μέσα του. Γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι, το λέει αυτό ο Άγιος Κλίμακος, όσοι θυμάστε που είχαμε κάνει παλιότερα, που λέει πολύ καθαρά, υπάρχουν, λέει, έχω δει, λέει, κάτι λουλούδια, και θα σας πω έτσι τώρα έτσι, με απλά λόγια. Έχω δει, λέει, κάτι λουλούδια, λέει, στον κόσμο, που όταν πάνε, λέει, στο μοναστήρι και τα λοιπά, γίνονται βούρκος. Πώς γίνεται, λέει, αυτό το πράγμα? Διότι στον κόσμο δεν έχουν δοθεί αφορμές για την καλλιέργεια της ψυχής, για την εκνίκηση των βαθών. Και νομίζει ο άλλος ότι είναι, ας πούμε, κορυφαίος, να το πω έτσι με τα λίγα. Και πάει στο μοναστήρι και εκεί έρχεται σε σύγκρουση με άλλους και του βγαίνει ο χειρότερος εαυτός. Αφού κάποιοι απογοητεύονται κιόλας, λένε κάποιου θέματος από την κρίνη. Μα εγώ λέει μικρός άνθρωπος. Το έφερα εδώ και ξαφνικά έχω γίνει χειρότερος. Δεν είναι ότι έχει γίνει χειρότερος, αλλά εδώ βγαίνουν όλα τα πάθη πλέον που υπήρχαν. Γιατί εκεί κάτι να υπήρχε το κεφαλάκι που το έχει κρυμμένο έτσι κάπου κτλ. Γίνουν όλα. Σκάνει μύτη που λένε. Όλα σκάνει μύτη. Μα αυτό είναι ο μόνο σου όμω. Πρέπει να αγωνιστεί. Γι' αυτό πα εκεί. Για να αγωνιστεί με τον εαυτό σου. Με τα πάθη. Η πιο δύσκολη μάχη είναι αυτή. Εναντίον του εαυτού μα. Εναντίον των παθών. Εναντίον των πειρασμών. Αυτό λέει και ο Αβά εδώ. Ότι δεν είναι το θέμα, λέει, να τα αποκινήσουμε τα πάθη. Να ζούμε μόνοι μα. Τίποτα στο το κελάκι μα. Αν και κάποιο μα συναχωρεί και τα λοιπά, αυτό που λένε εκεί αυτά. Δεν παίρνουν τηλέφωνο. Κόβω την επικοινωνία, δηλαδή να κόψουμε πόρτα στην επικοινωνία και να νομίζουμε ότι είμαστε και άγιοι. Έτσι. Είναι αυτό όμως. Διότι λέει και παρακάτω, ο Βασ δεν είναι μόνο, ας πούμε, το τι κάνεις, αλλά ο Θεός βλέπει και τη διάθεση της ψυχής. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, εσύ να μην έχεις με προστριβές εξωτερικές και φανερά πάθη, αλλά μέσα όμως η διάθεση της ψυχής να είναι ο Θεός να σφυλάει. Πράγμα, δηλαδή αυτό που εκδηλώνεται πολλές φορές όταν κάποιος βρεθεί στη συναναστροφή με άλλους, ακόμα και πνευματικούς ανθρώπους. Που εκεί, ας πούμε, βγαίνει ο χειρότερος εαυτός. Που όμως πρέπει να το παλέψεις, να αγωνιστείς εναντίον αυτού, να καθαριστείς από τα πάθη. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική διαδικασία. Διότι, να το πω έτσι τώρα, να μιλήσω γιατί εύκολα το καταλαβαίνει κανείς λόγω των ηλεκτρονικών αυτών. Ανεβαίνει σε επίπεδο. Αυτό είναι. Ανεβαίνει σε επίπεδο. Πώς είναι τα επίπεδα που σε διάφορα αυτά κάνουν τα αυτά, έτσι. Ανεβαίνει σε επίπεδο. Ποιο καταδέχεται, βλέπει, ας πούμε, ούτε ένα μικρό παιδί. Καμιά φορά, επειδή έχω στο ιατρείο έτσι και διάφορα τις ηλεκτρονικές μου κτλ. Λέω να παίξουμε στο επίπεδο αρχαρίου. Όχι, λέει, στο αρχαρίου επίπεδο δεν παίζω. Λέω να παίξουμε στο αρχάριο. Πρέπει να λέω μικρό εσύ τώρα. Δεν παίζω εγώ στο αρχάριο. Στο 1, στο 2, στο 3, στο 2.
στο expert. Ναι, για να παίξει το expert όμως θα έχει μια. Πώς θέλεις, θες να παίζεις δηλαδή στην πνευματική ζωή να είσαι στο expert, ναι, αλλά πρέπει να περάσει πάνω δηλαδή. Πώς θα πας να παίξεις στο expert. Να αποδειχθείς, να δοκιμαστείς στον αρχάριο, στο ένα, στο δύο κλπ. Και να φτάσεις και στο επίπεδο. Έτσι είναι και η πνευματική ζωή. Και ενώ δεν καταδεχόμαστε, βλέπετε, αυτά να παίζουν στα χαμηλά επίπεδα, στην πνευματική ζωή νομίζουμε ότι θα μείνουμε στο ίδιο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει κανένας να προσπαθεί να ανεβαίνει διαρκώς. Αυτό είναι το χρέος μας. Για το αγώνα σου. Διότι η κάθαρση μετά από τα πάθη φέρνουν την χάρη και τη βοήθεια και τον φωτισμό του Θεού. Ή να δε μάθεις ότι όχι μόνο η έρημος κινίζει τα πάθη, παρατήρησαν ότι και εν καιρό μεγάλης ασθενείας δεν πολεμούσε σφοδρός τον άνθρωπο. Για να καταλάβεις, λέει, ότι όχι μόνο η έρημος αποκινίζει τα πάθη, παρατήρησε ότι και σε περιόδους μεγάλης ασθένειας δεν πολεμούν τα πάθη τον άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπεις ότι θέλει να σου πει δηλαδή, ότι τα πάθη πολεμούν τον άνθρωπο όταν η σάρκα είναι δυνατή. Και έξω φαίνεται αμέσως και η βοήθεια και η ανάγκη της νηστείας. Γι' αυτό και λένε οι άλλοι πατέρες ότι η νηστεία δεν έχει σκοπό. Εντάξει, η νηστεία κάνουν όλοι σε έναν βαθμό, αποφεύγουν κάποιες τροφές και τελικά για λόγους βάρους. Εμείς είναι άλλο θέμα αυτό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό επί τη ευκαιρία αρχής και η νηστεία την Τρίτη. Που σημείωσε αστεράκι. Λοιπόν, που είναι θεραπεία. Είναι η θεραπεία της ψυχής η νηστεία, δεν του σώματος. Αν θες το σώμα της, πήγαινε να κάνεις μια δίαιτα. Δεν μιλάμε για δίαιτα, μιλάμε για νηστεία. Βλέπω μια φορά σε κανένα, ήταν μια κυρία είχε έρθει. Με εκεί έχουν πλάκα γιατί δεν ξέρω και τι σημαίνει καθόλου νηστεία. Λέω, ας πούμε, τι σημαίνει νηστεία. Έλεγα, δεν είναι τόσο χρέος. Εκεί νομίζουν ότι μόνο το... αυτό εφαρμόζουν στη ζωή τους. Δεν ρωτήσαν αν υπάρχει και κάτι άλλο. Λέω και γαλακτοκομικά, αλλά δεν αρέσει το γάλα ούτως ή άλλως. Μα δεν είναι το θέμα της αρέσει, δεν αρέσει και δεν είναι το γάλα. Είναι τα γαλακτοκομικά. Είναι το τι, το γιαγούρτι, είναι το αυτό. Δεν μπορείς όλα. Α, είναι όλα, λέει. Δεν είναι όλα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο ότι εσένα δεν σ' αρέσει. Δεν είναι το θέμα της αρέσει και δεν σ' αρέσει. Δηλαδή, έχει βάλει η Εκκλησία, έχει κάνει ένα επίπεδο, ας το πούμε έτσι, αξιολόγησης, ούτως ώστε να στερηθούμε κάποια πράγματα. Και στερούμενος αυτά τα πράγματα, αμέσως η σάρκα ζαρώνει, μαζεύεται. Και όταν μαζεύεται η σάρκα, τότε είναι μικρότερος ο πόλεμος των παθών. Αυτό λέει ακριβώς. Γι' αυτό λέει και όταν ο άνθρωπος πες ότι είσαι άρρωστος, μια άρρωστη κτλ. Ξεχνιώνται, τα πάθη μαραζώνουν κτλ. Δεν πολεμούν, λέει, τον άνθρωπο. Και όχι μόνο τούτο, αλλά πολλάκις και αυτά κινίζονται, λέει, μεταξύ των. Και το ένα πάθος δίδει τόπον στο άλλο. Αυτά τα λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ευσκλήμακος, αν θυμάστε. Δεν θυμάμαι τώρα λεπτομέρειες να σας πω, αλλά θα ήταν ωραίο να το συσχετίσει κανείς να τρέξει και να το βρει. Εδώ το μόνο που αναφέρει εδώ χαρακτηριστικά ο Άγιος Άγιος λέει ότι το πάθος λέει της φορνείας υποχωρεί και στο πάθος της καινοδοξίας. Δηλαδή βλέπεις ότι ο άνθρωπος είναι ασθενής, είναι άρρωστος, αδυνατίζει το σώμα. Εντάξει, λογικό είναι έτσι. Δεν βγαίνουν, ας πούμε, τα πάθη τα σωστικά. Αμέσως όμως ξυπνάει η καινοδοξία του ανθρώπου. Και πάλι λέει, το πάθος της φορνείας καταπραίνει την δοξομανία. Δοξομανία, το ίδιο πράγμα, καινοδοξία, έτσι. Το λέει ως δοξομανία εδώ. Ή ανθρωπαρέσκεια, αν θέλετε. Το ίδιο πράγμα είναι. Πάτε να ναι. Καινοδοξία είναι να σημαίνει ότι εγώ είμαι κάποιος. Ορίστε. Καινοδοξία είναι να έχω μεγάλη πόληψη στον εαυτό μου, να νομίζω ότι είμαι κάποιος. Όχι, η καινοδοξία είναι το να επιδιώκεις αυτό που λέει ακριβώς τα άδεια πράγματα. Τα μάταια πράγματα. Η ματαιοδοξία. Αυτό που λένε ματαιοδοξία, όχι η ιδιοφυλία. Τα μάτια. Τη δόξα. Τις θέσεις. Τα ωραία λόγια. Τα αξιώματα. Ναι. Τη μάταιη δόξα. Ματαιο, αυτό που λέει ματαιοδοξία. Μας έχει μείνει μας αυτή η λέξη ως ματαιοδοξία στην εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη που χρησιμοποιούμε. Αυτή είναι η καινοδοξία, η ματαιοδοξία. Και όμως καλλιεργείται αυτό στον δυτικό κόσμο. Σαν επιτυχημένο. Βέβαια. Όχι μόνο καλλιεργείται, αλλά είναι και καθοριστικό για την πορεία και τις επιλογές των ανθρώπων. Σαφώς. Βλέπεις δηλαδή που μου έλεγε κάποιος μια έκφραση, δεν την ήξερα,
λέει να κάνεις, λέει, πιασάρικα πράγματα. Το έχετε ακούσει αυτό? Το έχετε ακούσει. Δεν το ήξερα. Εσύ είναι πιασάρικα πράγματα. Δηλαδή, ματαιόδοξα πράγματα, δηλαδή, έτσι, αυτό είναι. Αυτά τα ματαιόδοξα. Ματαιοδοξία, δηλαδή, να κάνεις δηλαδή, κάτι που να σου δώσει. Αλλιώς, δηλαδή, δεν θα σου λέει, άμα δεν κερδίσεις κάτι, σου δεν το κάνεις. Δεν το κάνω καθόλου, σου λέει. Κατάλαβες τι γίνεται. Βλέπεις, δηλαδή, ότι εδώ μας λέει ότι, μην δηλαδή, γιατί το λέει αυτό το πράγμα, ότι και το ένα πάθος, δηλαδή, πολεμεί το άλλο. Γιατί καμιά φορά μπορεί να υποχωρήσει κάποιο πάθος και να πούμε, α, ωραία, το νίκησε αυτό το πάθος. Δηλαδή, ένας πρόσεξε, μήπως δεν το νίκησες και είναι επειδή περνάς αυτή τη φάση που περνάς τώρα. Δηλαδή, επειδή κάνεις νηστεία, για παράδειγμα. Μόλις σταματήσεις την νηστεία, παπ, ξανασκάει η μύτη αυτό και ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Πρέπει να είσαι δηλαδή σε φυλακή. Να μην νομίζεις ότι το έχεις νικήσει, απλά βρίσκεται εν υπνώση. Κοιμάται. Έχει αποκοιμηθεί λόγω συνθηκών. Λοιπόν, ας μη ζητώμε, λέει, την έρημο στοχαζόμενη ότι κοιμίζει μόνο τα πάθη, αλλά ότι δια της στεναχωρίας των αισθήσεων και της αναχωρήσεως εκ των πραγμάτων, σοφιζόμεθα εξ αυτών. Και ανακοινίζεται ο έσω ημών άνθρωπος από τον Χριστό. Δηλαδή, λέει ότι, κατά συνέπεια, λέει, να μην ζητούμε την ησυχία, την έρημο τώρα, λέει, το μπορεί το, αλλά την έρημο μπορεί να την αναζητεί κανείς και τον κόσμο. Έτσι, ένας ο οποίος ζει μόνος. Αποφεύγει τις συναναστροφές, αποφεύγει τις επικοινωνίες με κόσμο, διότι ναι, υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν τα κινητά και όλα αυτά, αλλά μπορείς μια χαρά να το βάλεις στο αθόρυβο που λέει κάποιος, έτσι, και να μην απαντάς. Και έτσι ούτε να συνοχλεί, αλλά ούτε και να απαντάς εκεί που θες. Να απαντάς μόνο εκεί που θέλεις, βασικά τόσο. Και να ζεις τρόπο δεινά ησυχαστικά, γνωρίζοντας ότι αποκοιμίζονται, ας πούμε, τα πάθη. Οπότε εκεί αποκοιμίζει τα πάθη και τελείωσε η ιστορία. Αλλά δεν είναι όμως αυτό μόνο. Λέει εδώ, προσέξτε, αυτό έχει διαφορά. Λέω μας, ότι δεν είναι μόνο, λέει, ότι κοιμίζει τα πάθη η έρημος, η ησυχία δηλαδή του ανθρώπου, αλλά και δια της στεναχωρίας των αισθήσεων, στεναχωρούμε δηλαδή λίγο τις αισθήσεις μας. Νηστεύουμε δηλαδή κατά τις αισθήσεις. Διότι δεν είναι και εύκολο να μην μιλάς και με κανένα, έτσι, να μην βλέπεις κανένα, να κλείσεις και την τηλεόραση, διότι δεν είναι μόνο βλέπεις ανθρώπους, να κλείσεις και την τηλεόραση, να κλείσεις και το ίντερνετ. Να κάνεις λίγο ψαλίδισμα. Αν και τώρα μια και μιλήσαμε, ας πούμε, για την νηστεία, δεν είναι μόνο η νηστεία, ας πούμε, της τροφής και του σώματος. Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να μην μπορεί να νηστέψει. Έτσι μπορεί να είναι ένας διαβητικός, μπορεί να είναι πολύ, πολύ, πολύ. Πρέπει να νηστέψεις όμως από άλλα πράγματα. Αυτό εδώ που το ονομάζει στεναχωρία των αισθήσεων. Νηστεία δηλαδή των αισθήσεων. Αυτό θέλω. Το ονομάζει εδώ στεναχωρία των αισθήσεων. Είναι η νηστεία των αισθήσεων. Να νηστέψεις κατά τα μάτια, κατά την ακοή, κατά τους λογισμούς. Όλα αυτά. Με τη στεναχωρία των αισθήσεων και εκ της αναχωρήσεως λέει των πραγμάτων, σοφιζόμεθα εξ αυτών, γινόμαστε πιο σοφοί, δηλαδή φωτιζόμαστε, ας το πούμε έτσι, πνευματικά. Και ο εσωτερικός άνθρωπος, λέει, ανακαινίζεται από τον Χριστό. Εμείς κάνουμε δηλαδή αυτή τη δουλειά και ο Χριστός έρχεται μετά και μας ανακαινίζει. Και πάσα τώρα γινόμεθα προσεκτικοί εις εαυτούς και γίνεται ο νους ημών έξυπνος και φυλάται εαυτό ή να μην κλαπεί εξ αυτού η ενθύμηση της ελπίδος αυτού. Και κάθε ώρα, λέει, γινόμαστε προσεκτικοί με τον εαυτό μας. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει μία, είναι σε επιφυλακή. Αγωνίζεται. Αυτό είναι ο αγώνας. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι απομονώνεσαι από τους άλλους. Λες, α, να έχω το κεφάλι μου, σίγουρα τελείωσε, απομονώθηκα, κλείστηκα στο δωμάτιο μου, τώρα είναι ήσυχος. Άντε να πιάσουν τις εφημερίδες, τα περιοδικά, τις τηλεοράσεις, τώρα είδα, όχι. Αλλά είσαι σε μία περισυλλογή. Προσέχεις τον εαυτό σου. Και γίνεται, λέει, ο νους σου έξυπνος. Δηλαδή είσαι ακριβώς εδώ σε επιφυλακή, είσαι ξύπνιος. Δεν αποκοιμίζεται το μυαλό ή το νους σου ή η καρδιά σου. Και φυλάται αυτό. Είσαι σε επιφυλακή, ακριβώς αυτό που λέω. Ή να μην κλαπεί εξ αυτού η αφήμιση της ελπίδος αυτού. Για να μην, λέει, χαθεί. Για να μην κλαπεί η ανάμνηση της ελπίδας σου. Ποια είναι η ελπίδα? Είναι η σωτηρία. Είναι ο Θεός. Ακούσει, νομίζω, ταύτα προς την πρώτη σου ερώτηση.
εάν και χρειάζονται περισσότερα τούτων. Ήδη δε, ας είπαμε και περί της δευτέρας ερωτήσεως. Ναι, ας μείνουμε σε αυτά όσον αφορά το πρώτο μέρος, μια και τελειώνει η ερώτηση. Απλώς θα σας προειδεάσω για την επόμενη φορά ποια είναι η άλλη ερώτηση, που είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί, λέει, οι μοναχοί προτιμούν περισσότερο την ησυχία από την ελεημοσύνη. Υπάρχουν και σήμερα προνομικοί άνθρωποι που κατηγορούν, ας πούμε, τους μοναχούς, ότι και λέμε, ότι εντάξει, αυτοί φτάζουν μόνο τον εαυτό τους. Ποιο είναι η ψυχή κλπ. Αλλά πού είναι όμως η βοήθεια των άλλων ανθρώπων, τι γίνεται. Άρα δεν βοηθούν, κοιτάζουν μόνο τον εαυτό τους, δεν βοηθάνε τους άλλους. Η απάντηση την επόμενη φορά, να πει ο Θεός, από τον Αβάτ Ισαάκ. Για να δούμε λίγο από το βιβλίο αυτό, από τους ασκητικούς λόγους. Και είμαστε, έχουμε πει στον 19ο λόγο. Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Μπορείτε να πείτε πάλι ποιο είναι αυτό το βιβλίο που διαβάσατε, το πρώτο, ποιο είναι τώρα αυτό που διαβάζουμε τώρα. Ναι. Αυτό το βιβλίο περιέχει όλα τα γνωστά έργα του Ισαάκ του Σύρου. Δηλαδή είναι η μετάφραση από τα Συριακά, η οποία πρέπει να έγινε κατά πάσα πιθανότητα το 18ο αιώνα. Είναι έγκριση. Αυτό είναι το πιο ασφαλές να σου πω, ότι είναι έγκριση Ριβοπούλου. Είναι η έγκριση του Ριβοπούλου. Αυτή είναι η έγκριση του Ριβοπούλου. Τώρα, αυτό εδώ είναι πατερικές εκδόσεις Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και είναι πάλι τα έργα όλα του Αγίου, αλλά με μετάφραση μαζί. Και κείμενο και μετάφραση. Και είναι τρεις τόμοι. Εγώ έχω τον πρώτο τόμο αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Αυτό δηλαδή το μεταφράζουμε εδώ μαζί. Ενώ εδώ τον λόγο, από τους λόγους διαβάζουμε μεταφρασμένα τα κείμενα και απλώς τα συζητάμε, τα αναλύουμε. Έτσι. Και υπάρχει και μια κριτική έκδοση, είπε, που βγήκε. Η κριτική έκδοση είναι αποκατάσταση νοηματική του κειμένου στην παλιά όμως ελληνική γλώσσα, θα λέγαμε. Νομίζω δεν έχει μετάφραση. Διότι και αυτό ακόμα το ελληνικό έχει παραλλαγές. Βλέπετε πόσο, ας πούμε, έτσι, ισχυρίζονται εκεί πέρα ότι βρήκαν, για παράδειγμα, 500 λάθη. Περίπου, λέω τώρα. Πέρα θα μου πείτε δεν είναι σπουδαία, διότι μπορεί να είναι. Μερικά όμως μπορεί να είναι και σπουδαία, διότι αλλοιώνεται το νόημα. Εδώ βέβαια που έχουμε και το κείμενο δίπλα, μπορούμε να τρέξουμε και να δούμε αν έχουμε κάποια αμφιβολία. Γιατί βλέπετε ότι όσο και καλά να μεταφραστεί κάτι, ίσως πρώτη φορά φέτος έχουμε τη δυσκολία αυτή που κάνουμε από κάποιον πατέρα της Εκκλησίας που δεν γραφτήκε στα ελληνικά. Άλλωστε, μην νομίζετε, εμείς έχουμε το προνόμιο να διαβάζουμε τα πατερικά έργα στα ελληνικά. Όλοι ξέρετε τα διαβάζουν σε μεταφράσεις. Εμείς τώρα είμαστε καλομαθημένοι, να το πω έτσι. Τα διαβάζουμε όλα στο πρωτότυπο. Πόσο τυχεροί δηλαδή πραγματικά είμαστε. Φανταστείτε, ας πούμε, οι άλλοι διαβάζουν ακόμα και την Κοινή Διαθήκη, διαβάζουν σε μετάφραση. Και υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία δεν έχουν μεταφραστεί έτσι τόσο καλά. Λοιπόν, ήμασταν, όσοι έχετε το βιβλίο αυτό, μερικοί που το πήρατε μπροστά σας, είμαστε σε βιβλίο δηλαδή 295. Στην παράγραφο, είχαμε φτάσει μέχρι την 11 παράγραφο. Είχαμε πει πάνω την 11 παράγραφο. Και είχαμε πει στη 10 και 11 πώς βλέπει ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Θεό, ο οποίος έχει εμπιστοσύνη δηλαδή στον Θεό, ο οποίος αφήνεται στα χέρια του Θεού, πώς αντιλαμβάνεται μετά τη σκέπη του Θεού. Η Θεία Πρόνοια. Κρυφά και φανερά. Και στο 12 λέει, έπειτα με την κατανόηση των φανερών βεβαιώνεται και για τα κρυπτά, όπως αρμόζει στην ιδιότητα του φρονήματός του και στην διαγωγή του και την σκέψη ότι τακτοποιείται η ανάγκη του χωρίς προσπάθεια, αφού δεν εφρόντισε ο ίδιος. Δηλαδή, πολλές φορές λέει, όταν ο άνθρωπος
Προσέξτε, γιατί αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί πραγματικά τι σημαίνει η θρόνια του Θεού. Δεν το έχουμε αντιληφθεί. Μερικοί νομίζουν ότι βρέψει χιονίσει ή ό,τι και να κάνουμε εμείς, ο Θεός έχει το σχέδιό του και το εφαρμόζει. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός εκείνο που εφαρμόζει και έχει το σχέδιό του είναι το σχέδιο της σωτηρίας μας. Από εκεί μετά ο Θεός σέβεται την ελευθερία βούληση του ανθρώπου και οποιαδήποτε πορεία στη ζωή μας εξαρτάται από τις δικές μας πράξεις και ενέργειες. Και όχι μόνο πράξεις και ενέργειες, από την φιλοσοφία μας, από τους λογισμούς μας. Αν το ήξερε αυτό ο άνθρωπος, αν το είχε συνειδητοποιήσει αυτό ο άνθρωπος, αν το είχε καταλάβει πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας, δηλαδή αυτή τη στιγμή, τώρα που σκέφτομαι εδώ, που μιλάω, μπορεί και να σκέφτομαι. Ταυτόχρονα σκέφτομαι. Και 15 πράγματα μπορεί να σκέφτεσαι, έτσι, άλλο έρχεται εδώ, κλπ. Σκέφτηκα κάτι το οποίο δεν είναι εντάξει. Τελείωσε. Με καίει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα με έκαψε. Αν αυτό το πράγμα το σκέφτομαι και δεν είμαι εντάξει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μα θα μου πει και τι γίνεται, πάει εσύ καμένος. Πρέπει να μετανοήσω. Και μετά δεν σημαίνει ότι θα πάω στον πνευματικό. Κάποια στιγμή θα πάω, δεν εντάξει. Εκείνη τη στιγμή δεν μετανοήσω. Να πω Θεέ μου, τι είπα, τι σκέφτηκα, τι έκανα. Για να μπορέσω να αναστρέψω τις δυσμενείς επιδράσεις. Αλλιώς είναι σαν να βάλεις φωτιά στη στράτα που πατάς. Αν το είχαμε αντιληφθεί αυτό το πράγμα, πόσο πιο προσεκτικοί θα ήμασταν σε όλα. Έτσι είναι. Αυτός λέει ο άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύεται το Θεό, βλέπει πλέον στη ζωή του τα πράγματα να του βγαίνουν εκεί που δεν το περίμενε, δηλαδή να το πούμε έτσι. Γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Και αυτό είναι σύμφωνο με την υπόσχεση του Χριστού. Λέει ο Χριστός ότι ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθεί στην ίδια. Δηλαδή, αν εσείς αγωνιάτε για τη σωτηρία της ψυχής σας, για την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, τότε όλα τα άλλα ο Θεός θα σας τακτοποιήσει. Είναι υπόσχεση λοιπόν του Χριστού. Μην σου φαίνεται παράδοξο αυτό το οποίο βλέπεις. Να βλέπεις δηλαδή το χέρι του Θεού μέσα στη ζωή σου. Φανερά. Να το βλέπεις φανερά. Αυτό πολλοί άνθρωποι το λένε. Βλέπω, λέει, το χέρι του Θεού μέσα. Φυσικά και πρέπει να το βλέπεις. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει μετά από αυτό, λέει εδώ ο Βάσης Σαν, μετά θα αρχίσεις να βλέπεις και τα μυστικά και τις μυστικές συνέργειες του Θεού. Αυτό θεωρείται κάτι πιο προχωρημένο δηλαδή. Όχι μόνο αυτά που βλέπεις φανερά, αλλά βλέπεις ο Θεός να τακτοποιεί με μυστικό τρόπο πράγματα μέσα στην ψυχή σου, αλλά και στη ζωή σου. Αυτό λέει φυσικά αρμόζει στην ιδιότητα του φρονήματός σου και τη διαγωγή σου. Και δηλαδή να έχεις αγνότητα ψυχής, όπως έχουν τα παιδιά. Και μάλιστα με τη σκέψη ότι τακτοποιούνται λέει αυτά τα πράγματα και οι ανάγκες σου χωρίς προσπάθεια. Δηλαδή διαπιστώνεις ότι στην πορεία σου ο Χριστός έρχεται πριν από σένα, σου ανοίγει τους δρόμους. Πριν από σένα, για σένα. Χωρίς εσύ να κοπιάζεις. Δεν φροντίζεις το ίδιο σου. Δεν φροντίζεις όχι από αμέλεια φυσικά, έτσι το καταλαβαίνετε. Αλλά γιατί επιλέγεις να φροντίζεις τα πνευματικά. Και ενεργεί η χάρις ώστε πολλές επιθέσεις που τον εκκλησίαζαν πολλές φορές γεμάτες κινδύνους να απομακρυνθούν από αυτόν. Και ενεργεί η χάρις του Θεού έτσι με τέτοιον τρόπο ώστε ενώ θα σου γινόταν κάποια ζημιά γιατί οι σκοτεινές δυνάμεις είχαν οργανώσει κάτι εναντίον σου. Μπορεί και άνθρωποι καθοδηγούμενοι από τις σκοτεινές δυνάμεις. Μην τα βάζουμε με ανθρώπους. Είναι λάθος αυτό. Πολλές φορές τα βάζουμε και με δικούς μας ανθρώπους. Απλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη ότι έγιναν όργανα των σκοτεινών δυνάμεων. Λόγω των ενεργειών τους, λόγω των πράξεών τους, λόγω της αδιαφορίας τους, της αμέλειάς τους κ.ο.κ. Ενεργεί όμως η χάρη με τέτοιον τρόπο, ώστε αυτές οι παγίδες και οι πλεκτάνες να διαλύονται και να μην μπορούν να σε αγγίξουν. Και εσύ ούτε καν το έχεις αντιληφθεί. Σαν να στείλει δηλαδή κάποιος και να σου πει ότι ξέρεις πόσο κινδύνευσες. Δεν μπορείς να το φανταστείς, ήσουν στο χείλος του γκρεμού. Μα σοβαρά είναι ότι δεν θα έλαβε τίποτα. Τώρα όμως δεν κινδυνεύεις. Γιατί ο Θεός διέλυσε αυτές τις παγίδες και τις πλεκτάνες. Με μυστικό τρόπο. Επειδή όμως εσύ ενέργησες κατά Θεό. Επειδή εσύ αφέθηκες στα χέρια του Θεού. Αυτή είναι η μεγάλη, αυτό είναι το μεγάλο φάγμα της πίστης. Μην περιμένουμε να ζητάμε από τον Θεό, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου το άλλο, κάνε μου το ένα, κάνε μου το άλλο. Δεν χρειάζεται ο Θεός αυτό το πράγμα. Μα δεν βλέπει ο Θεός, δεν ξέρει ο Θεός.
Δεν είναι πάνσοχος ο Θεός, δεν είναι πανάγαθος ο Θεός. Εμείς θα το υποδείξουμε. Είναι δυνατόν να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο τόσο απλοϊκά. Και ενώ λέει αυτός δεν τις αντιλήφθηκε, εσύ δηλαδή δεν τις αντιλήφθηκες, η χάρις ανεπαισθήτως τις εκδιώκει. Τις επιθέσεις δηλαδή και τους κινδύνους. Τις εκδιώκει από αυτόν με τρόπο θαυμαστό και το περιφρουρεί όπως η γλώσσα που απλώνει τις πτέρυγές της πάνω στα πουλάκια της, ώστε να μην τα πλησιάσει καμία βλάβη. Και δεικνύει στα μάτια του πως τον εκκλησίασε η καταστροφή του, αλλά παρέμεινε αυλαβής. Άρα λέει δηλαδή ότι ναι, μεν σε η χάρη σε σκεπάζει, έτσι, όπως η γλώσσα λέει σκεπάζει, να έχει ξαναχτηθεί ποτέ η γλώσσα που σκεπάζει τα πουλάκια της, με τέτοιο τρόπο που ούτε καν δεν βλέπεις ούτε κεφαλάκι, τόσο μέσα είναι. Μέσα όλα είναι καλυμμένα, κάτω από τις στερούγες. Ούτε κεφαλάκι δεν βλέπεις να γίνει προς τα έξω. Τόσο πολύ με τις στερούγες της και τα σκεπάζει. Ούτως ώστε να μην είναι κάποιος εχθρός όταν είναι μικρά ακόμα. Λοιπόν, και εσύ, και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκαλύπτεται λέει στα μάτια σου αυτό το πράγμα, το θαυμαστό, ότι δηλαδή σε πλησίασε η καταστροφή, αλλά σε παρέμεινε αυλαβής, διότι ο Κύριος σε διαφύλαξε αυλαβή. Και πιο κάτω, στον 13 παράγραφο, έτσι λέει τον γυμνάζει να καταλάβει και τα κρυπτά. Και ανοίγει εμπρός του τις ενέδρες των ενιών και των λογισμών που είναι δύσκολοι και ακατάλληλοι. Έτσι δηλαδή, γιατί λέει ότι γυμνάζεται ο άνθρωπος να καταλάβει και τα κρυπτά. Γυμνάζεται διότι αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του πνευματικού αγώνα. Καταρτίζεται δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στον πνευματικό αγώνα. Γυμνάζεται, οριμάζει. Αν δηλαδή ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά, δεν μπορεί να τα πετύχει όλα αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι αυτό που λένε μερικοί, νομίζουν ότι α, ο Θεός, ας πούμε, ό,τι έχει να κάνει, Θεός θα το κάνει. Οπότε εγώ δεν χρειάζεται να κάνω και πολλά πράγματα. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό μετά μας ανάγει σε αυτό που λένε οι μουσουλμάνοι στο Κισμέτ. Ότι υπάρχει τύχη, ότι υπάρχει το καπρωμένο. Που λένε και οι αρχαίοι, το καπρωμένο φυγεί με δύνατο. Έτσι. Δεν μπορεί το καπρωμένο σου να το αποφύγει. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει καπρωμένο σε εμάς. Το σχέδιο του Θεού είναι η σωτηρία μας. Αυτό είναι που ενδιαφέρει. Από εκεί μετά μπορούν να υπάρξουν πολλοί δρόμοι προς τη σωτηρία. Ανάλογα φυσικά με αυτό, με τις επιλογές που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του. Είτε είναι εκεί, δεν μπορώ να αποφύγω. Λέγαμε και σε προηγούμενες αυτές. Δεν μπορείς να αποφύγεις φυσικά. Θα πας από αλλού. Άμα θες να ματώσεις τα πόδια σου, πήγαινε εσύ τα πετσάβρακα. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, τη λεωφόρο, βλέπεις τον ευθύ δρόμο τώρα. Τελείπα. Θα πληρώσει κάποια διόδια. Λέω, εντάξει, πλήρωσε αυτά τα διόδια να τελειώνεις. Εσύ για να αποφύγεις να πληρώσεις τα διόδια, αυτό που σου κάνουν εκεί. Δεν πάρει την εθνική οδό, αρχίζουν και πιάνουν κάτι πετσάβρακα κλπ. Με αποτέλεσμα να σπάσει μετά το διαφορικό και να μείνει στα χωράφια μέσα. Και εκεί βέβαια, εντάξει, μπορεί και να την γλιτώσει. Εδώ όμω στα πνευματικά δεν μπορεί να κόψει τον δρόμο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεγελάσει τον Θεό. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό ο δρόμο μπροστά σου και τον βλέπει και είναι ο άριστο, πρέπει να τον επιλέξει. Χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή δεν μπορεί να κατανοήσει. Έτσι, ό,τι και επιλογέ έχει κάνει, μπορεί να έχει κάνει επιλογέ. Κάποια στιγμή όμω να σου το μυαλό και να πει κάτσε τι έχω κάνει, τι κάνω, Θεέ μου, συγχώρεσέ μου και αμέσω. Ξεκινάς πάλι με νέες προοπτικές και πλέον αρχίζει, ανοίγει πλέον η τύχη σου από εκεί και μετά. Τότε είναι που ανοίγει η τύχη σου. Όταν ανοίξει ο νου σου και καταλάβεις ότι δεν είσαι εντάξει σε σχέση με τον Θεό και πλέον επιλέγεις το σωστό δρόμο. Άρα λοιπόν γυμνάζεται ο άνθρωπος να καταλάβει τα κρυπτά και ανοίγει μπρος του τις ενέδρες ζεις των ενιών και καταλύσεις. Πραγματικά είναι δύσκολη και κατάλληλη. Αν ο άνθρωπος δεν ψηλιαστεί, μερικές φορές συζητά με τους ανθρώπους και πραγματικά είναι αδύνατο να τους δώσει να καταλάβουν κάποια πράγματα. Είναι τόσο ανυποψιαστοί, ώστε ακόμα και τους το λες, και αυτοί δεν το λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους. Τόσο πολύ είναι κολλημένοι στα δικά τους, στο λογισμό τους. Διότι εδώ είναι θέμα φώτισης. Να σε φωτίσει ο Θεός να το καταλάβεις. Άμα δεν πάρεις αυτή τη φώτιση, όσο και έξυπνος να είσαι και διδακτορικά να έχεις, δεν το καταλαβαίνεις τελείως. Έτσι εύκολα λέει, μπορεί να κατανοήσει την μεταξύ των σχέση και την πλάνη τους. Να ειδεί σε ποιον από αυτούς προσκολάται
και πώς γεννώνται ο ένας από τον άλλον και καταστρέφουν την ψυχή. Δηλαδή, να καταλάβεις με τον φωτισμό πράγματα τα οποία έκανες και τα οποία ήταν αυτοκαταστροφικά. Και εσύ δεν το καταλάβεις. Τι σχέση δηλαδή έχει το ένα με το άλλο, με αυτά τα οποία κάνουμε στη ζωή μας. Μερικές φορές βοηθάει και η ψυχανάλυση που κάποιοι άνθρωποι να καταλάβουν έτσι τον εαυτό τους, πώς ενεργούν, πώς αισθάνονται και το καθεξής. Αλλά βέβαια εκείνο βοηθάει σε ψυχολογικό επίπεδο. Εδώ μιλάμε για μια πνευματική ψυχανάλυση, το οποίο βοηθάει να καταλάβει ο άνθρωπος τη σχέση που έχουν μεταξύ τους οι λογισμοί, οι έννοιες, οι πλάνες. Και κατεσχύνει μπρος στα μάτια του κάθε ενέδρα των δαιμόνων και το κατάλημα των λογισμών τους και τοποθετεί σε αυτόν σύνεση για να κατανοήσει όσα πρόκειται να συμβούν και ανατέλει μέσα στην απλότητα κρυφό φως για να αισθανθεί τα πάντα. Είναι η διάκριση την οποία αποκτά ο άνθρωπος. Πώς αποκτά τη διάκριση? Όταν εφαρμόζει το θέλημα του Θεού. Λέει ο Ψαλμός, δίδαξόν με την ποιή το θέλημά σου. Ακόμα και το θέλημα του Θεού χρειάζεται ο Θεός να σε διδάξει. Αλλά το όμως εσύ το θέλεις και το ζητάς κιόλας, τότε φυσικά ο Θεός σε διδάσκει και σου αποκαλύπτει ακριβώς μπροστά στα μάτια σου όλες τις συνέδρες, λέει, των δαιμόνων και τις ιδιαιτερότητες των λογισμών και έτσι ανατέλει μέσα σου ένα απαλό κρυφό φως ώστε να αισθανθείς, λέει, τα πάντα. Καθώς και την δύναμη των εννοιών, των ευθειών λογισμών, δείχνοντάς του με το δάκτυλο σχεδόν τι επρόκειτο να πάθει αν δεν μάθαινε αυτά. Λες πώς το λέει? Δηλαδή, αρχίζει μέσα στην ψυχή σου, η οποία, ας πούμε, μπορεί να ήταν στο σκοτάδι, σαν να έχεις δηλαδή κλειστά τα φώτα, φανταστείτε, ας πούμε, να έχουμε κλειστά τα φώτα εδώ, και αρχίζει μετά και ανοίγει, ας πούμε, ανάβεις ένα κερί. Αρχίζεις και βλέπεις, κάτι βλέπεις, κάτι βλέπεις, κάτι υποψιάζεσαι. Λες, κάτι υπάρχει εδώ μέσα. Εγώ νομίζω ότι κάποια πράγματα που εγώ νομίζω υπάρχουν, υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα. Μετά ανέβεις δύο κεριά, τρία κεριά και ούτω καθεξής. Στο τέλος, φυσικά, μπορεί να έχεις μια λάμπα και να τα δεις όλα. Και πάλι δεν θα τα δεις όλα, γιατί εδώ δεν βλέπεις μόνο αυτά που βλέπεις, αλλά βλέπεις και αυτά που σου αποκαλύπτουν. Έτσι είναι η χάρη του Θεού. Και αυτά που δεν βλέπεις, τα βλέπεις. Αυτά που δεν τα βλέπεις, δηλαδή, με την κατευθείαν όραση. Διότι η όραση του ανθρώπου, όπως ξέρετε, είναι κατευθείαν. Δεν μπορείς να δεις ψιλοκρεμαστά, λέει το πράγμα. Η όραση είναι κατευθείαν. Πρέπει να έχεις αυτήν αυτόν σου θέση. Η πνευματική όμως όραση μπορεί να είναι και τεθειασμένη. Και να βλέπεις πράγματα που βρίσκονται πίσω από καταστάσεις και λόγους και ιδέες και λογισμούς. Και αυτό είναι φοβερό πολλές φορές, γιατί όταν ο άνθρωπος το συνειδητοποιεί και το καταλαβαίνει, λέει πω, τι υπάρχει, τι με περιτριγύριζε και εγώ δεν το καταλάβαινα, δεν το έβλεπα. Ή από τι πράγμα ο Θεός με διαφύλαξε. Και φρίκεις πραγματικά όταν ο Θεός αποκαλύψει αυτά τα πράγματα και τα δεις. Και τότε, λέει, του γεννάται από αυτά η ιδέα ότι κάθε πράγμα, μικρό ή μεγάλο, πρέπει να το ζητεί με ιδιαίτερη ευχή από τον Δημιουργό του. Και αυτό πραγματικά είναι μια εξαιρετική άποψη, την οποία μας λέει εδώ ο Αβάσης Άγμας, πληροφορία, λέει ότι όταν πάρεις αυτή την αποκάλυψη και γίνεις, ας πούμε, έτσι πιο διακριτικός, τότε αυτά σε οδηγούν στην ιδέα ότι για κάθε πράγμα, μικρότερο ή μεγαλύτερο, εσύ πρέπει να το ζητάς από τον Θεό. Βέβαια, εμείς το έχουμε πει μέχρι τώρα αυτό για το θέμα της προσευχής, που είναι το μεγαλύτερο πράγμα, το σημαντικότερο, η προσευχή. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να προσευχηθεί, χωρίς να ζητήσει από τον Θεό να πιάσει γραμμή, ας το πούμε έτσι. Πώς μπορεί να πιάσει γραμμή, άμα δεν τη ζητήσει, να πιστεύω, βοήθησε με να πιάσω γραμμή. Δεν πιάνω. Πάνω να προσευχηθώ και τίποτα. Δεν έχει το κλείδι, κανένα αποτέλεσμα. Πόσες φορές όμως το έχει κάνει αυτό το θέμα προσευχή, δεν το έχει κάνει. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ ο Αβάσης Άρκ λέει ότι αυτό το πράγμα πλέον μετά σου αποκαλείται ότι πρέπει να γίνεται για κάθε πράγμα στη ζωή σου. Πρέπει να το ζητάει με κάποια ιδιαίτερη προσευχή. Όταν λέει εδώ ευχή, η ευχή είναι προσευχή. Έτσι. Πρέπει να το ζητάει με μια ιδιαίτερη προσευχή από τον Δημιουργό σου. Οτιδήποτε. Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Εντάξει, να πει το μεγαλύτερο είναι αυτονόητο. Αλλά και το μικρό ακόμα. Γιατί αν το μικρό δεν το ζητήσει και το θεωρήσει αυτονόητο. Το αυτονόητο μπορεί να το θεωρήσει ότι εσύ δηλαδή μπορείς να το πετύχεις, τι μπορείς να το καταφέρεις, τι μπορείς να το σκεφτείς, τότε αυτό είναι μεγαλύτερη παγίδα. Γιατί το αυτονόητο δεν θα είναι αυτονόητο και δεν θα γίνει. Αυτό είναι λοιπόν η σοφία
της αποκάλυψης αυτής. Ότι και τα μικρά και τα μεγάλα πρέπει ο άνθρωπος να τα ζητεί από τον Θεό. Και όταν το ζητείς από τον Θεό, τότε θα το έχεις. Το λέω όμως, ζητείτε και αιτείτε και δοθήσετε. Ζητείτε και ευρύσετε. Αιτείτε και δοθήσετε. Ζητείτε και ευρύσετε. Δηλαδή, αιτείτε να ζητάτε, δηλαδή, από τον Θεό, αιτώ, αιτούμε, δεν ζητώ και ο Θεός θα σου το δώσει. Αναζητάς και θα το βρεις με τη φώτιση του Θεού. Και στο 14, στην 14 παράγραφο, όταν η Θεία Χάρης στερεώσει το πρόβλημά του, ώστε να έχει επίθεση στο Θεό για όλα αυτά, τότε αρχίζει να εισέρχεται λίγο-λίγο στους πειρασμούς. Ναι, μην νομίζετε ότι τελειώσαμε. Διότι, σου λέει, τότε αρχίζουν όλα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις την επίθεση στο Θεό, έχεις την ελπίδα στο Θεό, ότι θα σου πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Υπάρχουν και τέτοιοι χριστιανοί, νομίζουν ότι εάν, ας πούμε, λίγο εμείς προσευχόμαστε στο Θεό, λίγο, ας πούμε, έχουμε πίστη στο Θεό, τότε δεν θα έχουμε πειρασμούς, θα τα πάμε καλά. Υπάρχουν και άνθρωποι που πλησιάζουν την Εκκλησία για αυτό το λόγο. Σου λέει, τα έχουμε καλά. Με το Θεό, ώστε να μας πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Δεν ισχύει αυτό. Διότι λέει, όταν έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε θα δοκιμαστεί αυτή η πίστη σου, η αγάπη σου στο Θεό. Και θα δοκιμαστεί για να φανεί αν είναι πραγματική ή αν είναι ψεύτικη. Πώς λέγαμε εκεί κάποτε που κάναμε στα αρχαία, λέει ότι ο φίλος, ο καλός φίλος, λέει στην ανάγκη, φαίνεται, θυμάμαι το αρχείο εκεί. Πώς λέει. Ο φίλος των φίλων λέει και δεις ούλη την εκάλα. Είχαν κάποια έτσι κλασικά κείμενα τα οποία είχαν όμως μια σοφία αρχαιογενική. Αλλά βέβαια εδώ είναι προκειμένο ο φίλος είναι ο Χριστός. Επιτρέπει λοιπόν, λέει ο Θεός, να τους καλούν πειρασμοί κατάλληλοι για τα μέτρα του. Για να αναστάξει την ισχύ τους. Δηλαδή η αγάπη μας προς τον Θεό δοκιμάζεται. Και δοκιμάζεται ανάλογα με τις δυνάμεις φυσικά του καθενός. Μην πει κανένας ότι, ας πούμε, εντάξει, τότε να μην είμαι τόσο κοντά στον Θεό, γιατί θα αφήνουν και οι δοκιμασίες. Υπάρχουν γιατί που σκέφτονται αυτόν τον τρόπο. Ναι. Σου λέει, ας πούμε, να μην είμαι πολύ κοντά στον Θεό, γιατί μετά είδες ότι είμαι, ας πούμε, και καλός, και μετά. Ίσως και μου έρχονται, ας το πούμε έτσι, οι δοκιμασίες. Εδώ στον Ιώβ, ας πούμε, έστειλε τι έστειλε και τι δεν έστειλε. Ναι. Σου λέει, ας είμαι εγώ έτσι πιο χαλαρός, οπότε δεν είναι χαλαρός. Δεν ξεγεννιέται ο Θεός έτσι. Πώς μπορεί να είμαστε τόσο αφιλείς ότι νομίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να ξεγελαστεί. Ο Θεός ξέρει τις δυνάμεις μας. Αφού αυτός είναι ο κατασκευαστής, πώς το κάνουμε. Αυτός μας δημιούργησε. Και αν εσύ ξεφεύγεις έτσι, θα αναγκάζεται αυτός να σε κυνηγάει από αλλού και θα φας όλη σου τη ζωή να σε κυνηγάει για να σε βάλει στον ζυγό. Ενώ θα μπορούσε να παράγει έργο. Ενώ ο Θεός ασχολείται με το να σε κυνηγάει. Σου λέει, έλα εδώ ρε παιδί μου, εσύ είσαι για άλλα πράγματα, δεν είσαι για αυτά. Και εσύ να τρέχεις να ξεφεύγεις πάλι. Και αυτός άντε πάλι να σε επαναφέρει, ας πούμε, στον δρόμο, όπου θα παράγεις έργο με την αντιμετώπιση των πειρασμών. Και έργο σημαίνει, όπως λέει, ας πούμε, και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, ότι πληρώνεσαι. Δεν πληρώνεσαι τσάπα. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι που δουλεύουν τσάπα. Πώς θα πληρώνουν. Είναι φοβερό πραγματικά. Να δουλεύεις κάτι 8 ώρα και κάτι 10 ώρα και να μην κάνεις λεφτά. Φοβερό. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν ένα χρόνο και δεν πληρώνουν. Μετά αλλάζει όλη η εταιρεία, πάει. Πάχνει τα λεφτά του. Εδώ τουλάχιστον ξέρεις ότι ο Θεός σε πληρώνει και σε πληρώνει καλά μάλιστα. Παίρνεις καλά λεφτά. Και είναι κρίμα να το χάσεις αυτό. Επιτρέπει λοιπόν για τους αλλού πειρασμοί κατάλληλοι για τα μέτρα του, για να αναστάξει την ισχύ τους. Δηλαδή για σένα είναι την εσουπή. Δεν είναι για να τους δώσεις σε κανέναν άλλον. Υπερβολαβία. Είναι για σένα αυτή. Για να τους βαστάξεις εσύ τους πειρασμούς αυτούς. Και σε αυτούς τους πειρασμούς τον πλησιάζει η βοήθεια αισθητός. Για να αναθαρίσει μέχρι που να γυμναστεί βαθμιαίως και να αποκτήσει σοφία και να περιφρονήσει τους εχθρούς του με την προς το Θεό πεποίθησή του. Βλέπετε, ας πούμε, αυτό είναι δείγμα πνευματικής οριμότητας. Που το είχαν βέβαια όλοι οι άλλοι. Βλέπετε ότι οι άλλοι δεν φοβόντουσαν τον διάβολο. Σήμερα οι χριστιανοί φοβούνται τον διάβολο. Γιατί φοβούνται τον διάβολο, διότι δεν κάνουν αγώνα γι' αυτό. Και φοβούνται τον διάβολο. Μα ο διάβολος είναι στην υπηρεσία του Θεού, είναι ο διάβολος. Υπάλληλος είναι, να το πούμε. Δηλαδή, αφεντικό. Πώς έχουμε αυτή την παρεξηγημένη δηλαδή αυτή. Υπάλληλος είναι. Με διαφορά φυσικά που δεν θα πληρωθεί για την δουλειά την οποία
παρέχει, γιατί αυτό είναι καταδικασμένο, άνθρωπο δεπαντό. Θα πάει στη γέννη του πυρό. Τον άφησε απλώ τούτο σε μια αναστολή εκτίσεω τη ποινή, α πούμε ο Θεό, μόνο και μόνο για να πειράζει τον άνθρωπο και να εξυπηρετήσει έτσι το σχέδιο τη σωτηρία μέσω των πειρασμών. Αυτό είναι, τίποτα περισσότερο. Ενώ ο άνθρωπο, βλέπει, ο πνευματικό, μόλι λέει γυμναστή σιγά σιγά βαθμιαίο, τον πλησιάζει, λέει, και η θεία χάτζη, δεν σε αφήνει ο Θεό μόνο σου, σου δίνει του πειρασμού, αλλά λέει, σου δίνει και την έκβαση του πειρασμού και πώ να αντιμετωπίσει του πειρασμού. Άρα εσύ δεν πρέπει να ζητά την ευαισθησία μου, μην δίνει του πειρασμού σε μεγάλο, όταν ξέρει ότι αυτά δεν είναι αδιαφορούμενα, δεν θα παίρνουν τίποτα άλλο. Αυτό να λε, δώσ' μου δύναμη, θεία, για να τα αντιμετωπίσω, για να τα αντέξω, για να νικήσω του πειρασμού. Και σου δίνει, λέει, και την θεία χάρη, ούτως ώστε να έχει θάρρος μέσα σου. Και βαθμιαίως γυμνάζεσαι μέχρι που να αποκτήσεις σοφία τέτοια που να περιφρονείς τους εχθρούς, διότι εσύ έχεις την ελπίδα σου και την βεβαιότητα. Έχεις αφήσει τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού. Και έχει εδώ μια σημείωση ο επιμελητής του τόμου, για ένα περιστατικό το οποίο έχει σχέση βέβαια από το βιβλίο του Μεγάλου Αντωνίου, ο οποίος λέει έπειτα από μακροχρόνιους πειρασμούς και τι, και στο αποκορύφωμα, λέει, των πόνων και της δοκιμασίας, είδε ξαφνικά, λέει, ένα άνοιγμα στη στέγη ενός τάφου που είχε πάει να ασκηθεί, όχι απλώς πήγε στην έρημο, αλλά και σε έναν τάφο μέσα μπήκε ο Άγιος Αντώνιος, εκεί που αισθανόταν ότι ήταν μόνος, άνοιξε, λέει, πάνω και μπήκε μια ακτίνα φωτός. Και λέει, Θεέ μου, λέει, πού ήσουν, λέει, τόσο μια που εδώ αγωνιζόμουν. Και πραγματικά βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Και τι το απάντησε ο Θεός. Αντώνιε, ήμουν εδώ, αλλά περίμενα να δω τον αγώνα σου. Εδώ είμαι. Απλώς δεν γινόταν αισθητό σε σένα. Πώς, ας πούμε, ο γονιός είναι υπό την εφήβλη του παιδιού του ή το μικρό παιδάκι από πάνω και το βλέπεις, ας πούμε, σε μια δύσκολη θέση. Δες, κάτσε τώρα, τι θα κάνει ο μικρός σου. Δεν είναι πώ θα κάνει τώρα. Περίμενε τώρα το θα κάνει. Πώ θα έχει τώρα ηλικιασμένο τώρα για παράδειγμα που θα κάνει, αλλά και πάει να πέσει τώρα. Θα την αγγίσει σωστά. Θα. Έτσι. Είσαι όμω εκεί, το βιάσει. Αν δεν τα αφήσει να τσακιστεί. Το κάνει αυτό για να γυμναστεί. Δηλαδή να αποκτήσει εμπιστοσύνη στι δυνάμει του. Και φυσικά να ζητήσει και τη βοήθεια του Θεού όσον αφορά τώρα το πνευματικό σκέλο, τον πνευματικό αγώνα. Και μέχρι να φτάσει στο σημείο μετά να αποκτήσει και τη σοφία και τη φώτιση ώστε να περιφρονεί του εχθρού. Διότι δεν είναι δυνατό έξω από αυτά να συνηθιστεί απέναντι στου πνευματικού εχθρού και να γνωρίσει το προνοητή του και να αισθανθεί το Θεό του και να στερεωθεί στην πίστη του μυστικά παρά μόνο με την δύναμη τη πείρα που απέκτησε. Αυτό λέει εδώ ο Βασινάκ από την εμπειρία του και τη δική του. Ότι δεν είναι δυνατόν, λέει ο άνθρωπος, ο πνευματικός άνθρωπος, να μπορέσει να αποκτήσει φρόνηση και την κατάλληλη στάση απέναντι στους εχθρούς του, αλλά και να αισθανθεί τον Θεό, να στερεωθεί στην πίστη μυστικά, παρά μόνο μέσα από την πείρα του πνευματικού αγώνα. Δηλαδή, όλος αυτός ο πνευματικός αγώνας που κάνει ο καθένας έχει ένα αποτέλεσμα στο τέλος. Να βεβαιωθεί η πίστη σου, να στερεωθεί σε αυτού. Βλέπει μερικού ανθρώπου, έτσι με του πραγματικού χρόνια, δεκαετίε θα μπορούσα να πω, και βλέπει, α πούμε, ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, συνέχεια. Και βλέπει ότι λίγο, α πούμε, να του κουνήσει, θα πέσουν τόσο πολύ στο θέμα τη πίστη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι για τον λόγο αυτό που λέει εδώ και εδώ ο Αβάς Ισαάκ, ότι δεν έχουν ασχοληθεί με το να αγωνιστούν, δεν έχουν ρίξει τον εαυτό τους στον αγώνα. Δηλαδή, νομίζουν ή τέλος πάντων πιστεύουν, ίσως νομίζουν ότι δεν τα καταφέρουν, ότι δεν τα καταφέρουν, ότι δεν μπορούν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απάτη του εχθρού. Να σε πείσει ότι δεν τα καταφέρνεις, ότι δεν τα καταφέρεις, ότι δεν είσαι εσύ για πνευματικά πετάγματα. Ότι εσύ αυτά, ας πούμε, αυτά, πώς το λέμε, το λιγότερο, το μίνιμουμ. Για τα παιδιά, ας πούμε αυτό. Και μένεις παιδί, ενώ θα μπορούσες να έχεις πνευματική πρόοδο. Και συνέχεια μιλούν για την ολιγοπιστία. Η πίστη του συνέχεια βρίσκεται, κρέμεται, ας το πούμε, σε μια τρίχα.
επίστηκτος. Ενώ ο αγώνας ο πνευματικός σε στερεώνει στην πίστη. Κάποτε πρέπει να βρεθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, μέχρι πότε, ας πούμε, θα ασχολείσαι με αυτά τα οποία ασχολούσαν όταν ξεκίνησες στην πίστη. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ίδιους λογισμούς, ίδιες απαντήσεις κτλ. Πρέπει κάποτε να προχωρήσεις. Και θα προχωρήσει ο άνθρωπος όταν αφαιθεί στον πνευματικό αγώνα. Αφήσει με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού, μόνο γιατί είναι ότι εγώ πιστεύω ότι Θεός εντάξει, θα με αυτό και δεν θα πάθω τίποτα. Φυσικά δεν θα πάθεις. Φυσικά δεν θα πάθεις κάτι το οποίο θα είναι πέρα από τις δυνατότητές σου. Δεν θα καταστραφείς, ασφαλώς. Ακόμα και ο Ιώβ να είσαι, θυμάστε πρώτα, τι λέει μερικοί, μα γιατί λέει, μερικοί σκανδαλίζονται από αυτό, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη εκεί, συζήτηση του διαβόλου με τον Θεό. Το αφήνει όμως επίτηδες αυτό ο Θεός να φανεί. Όχι ότι ο διάβολος έχει καμία εξουσία να απευθύνει το λόγο στον Θεό και να παίρνει και απαντήσεις μάλιστα. Αλλά για να φανεί εκεί το πόσο ο Θεός μπορεί να εγκαταλείψει τους αγωνιστές του. Και του λέει εκεί ο Θεός του διαβόλου. Λέει τον θέλεις για δικό σου, εντάξει. Άμα νομίζεις ότι δεν αξίζει, σου τον αφήνω, σου τον παραδίδω, μπορείς να του κάνεις ό,τι θέλεις, εκτός αυτού που τον θανατώσεις. Και αρχίζει μετά η δοκιμασία εκεί του Ιώβ και παθαίνει όλα αυτά τα πάνδυνα πραγματικά, χάνει την οικογένειά του, χάνει τα προστατικά του, ήταν πάμπλουτος. Χάνει την υγεία του, είχε σαπίσει πάνω στην κομπριά. Αλλά όμως δεν έχασε στο τέλος, γιατί μπορεί να την ψύχησε ίσως κάποια στιγμή, δεν έχασε την πίστη του ή το όνομα Κυρίου Ευλογημένου. Μέχρι τέλος, δόξαζε τον Θεό. Έχασε τους φίλους του και πήγε μετά ο Θεός του τα ξαναδίνει. Ξαναδίνει η οικογένεια του, ξαναδίνει πλούτη του, ξαναδίνει φίλους, ξαναδίνει την υγεία. Και έτσι σε άλλα 150 χρόνια ο Ιώβ μετά από το ίδιο. Θεός ήταν αυτός, δεν μπορούσε να το κάνει. Το έκανε. Ήθελε όμως να δοκιμαστεί. Αυτός ήταν ο Ιώβ, εμείς δεν θα πάθουμε, δεν φοβάσαι. Δεν είναι σαν τον Ιώβ, ο Ιώβ ήταν ένας ήταν ο Ιώβ. Εμείς, ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του, με τις δυνατότητές του. Αλλά μην καμωνόμαστε όμως ότι δεν έχουμε δυνάμεις. Έχουμε δυνάμεις. Έχουμε αυτά τα χαρίσματα όλων που ο Θεός μας έδωσε. Ούτως ώστε ο Απόστολος Παύλος να φωνάζει και να λέει ότι τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούμενο Χριστό. Έχω τη δύναμη, λέει όλα, να τα αντέξω, να τα υπομείνω, να τα καταφέρω με τη βοήθεια του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού. Ας μείνουμε εδώ μέχρι τον 15, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος ο δικός μου πέρασε, για να δοθεί η ευκαιρία και σε εσάς να κάνετε κάποιες ερωτήσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν τελειώνουμε σήμερα από τον λόγο αυτό. Ναι. Το λίγο που είπατε, Πάτερ, για τα πάθη τελικά εκκλειζώνονται ή απλώς κατακάθονται, ας το πούμε, και σε κάποια στιγμή ξαναλεβαίνουν στην επιφάνεια. Ασφαλώς εκκλειζώνονται. Ασφαλώς εκκλειζώνονται. Αλλά εμείς δεν ξέρουμε όμως. Ο Θεός το ξέρει. Για παράδειγμα, τι ξέρει ο Θεός. Μπορεί να επιτρέφει να ένα πάθος, να αγωνιζόμαστε με ένα πάθος για 10 χρόνια. Με άλλο πάθος για 15 χρόνια. Με άλλο πάθος είναι το τέλος της ζωής μας. Αλλά προσέξτε, να αγωνιζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι εμείς, και εμείς δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Εάν αγωνιστούμε ορθά, μπορεί το πάθος αυτό να φύγει και σε μια εβδομάδα. Αν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ή αν έχουμε ταπείνωση. Πολλές φορές, όπως λένε οι άλλοι πατέρες, ένα πάθος παραμένει, όχι λέει γιατί είμαστε τόσο επιρρεπείς στο πάθος αυτό, αλλά γιατί δεν ταπεινωνόμαστε. Και με το να επιτρέπει ο Θεός την παράταση του πάθους αυτού, μας αναγκάζει για αυτόν τον τρόπο να ταπεινωθούμε. Αφού δεν ταπεινώνεις, σου λέει, με τον φυσιολογικό τρόπο, τότε ταπεινώσουν μέσα από την ταπείνωση την οποία παίρνεις, το να αγωνίζεις συνέχεια με τα ίδια και με τα ίδια. Άρα δηλαδή είναι συνάντηση πολλών παραγόντων. Σε καμιά περίπτωση φυσικά εμείς δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι υπεύθυνος για τα πάθη. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι. Ή να πούμε αυτό που λένε μερικοί, μήπως λέει ο Θεός λέει το επιτρέπει. Ας πούμε ότι ο Θεός το επιτρέπει, λοιπόν αυτό τι σημαίνει. Ότι εσύ να πεις ότι ο Θεός το επιτρέπει, εγώ άρα να το καλλιεργώ το πάθος. Δεν βγαίνει, δεν στέκει. Το λέει ας πούμε ο άλλος σου το λέει με υπολογισμό δηλαδή. Σου λέει ο Θεός το επιτρέπει για να οικοδομηθείς με το πάθος αυτό. Όχι για να το αγκαλιάσεις το πάθος, για να το πολεμήσεις. Το αντίθετο κάνει ο Θεός. Άμα το αγκαλιάσεις το πάθος, θα γίνει λερναία ύδρα, όχι πάθος. Πώς εκεί έκοβε τον εγκεφάλι και βγαίνει δύο. Ενώ αν ας πούμε το πάθος το πολεμήσεις, ακόμα και αν δεν το εκριζώσεις, όμως
αλλά είναι σε μια κατάσταση ελεγχόμενη, να το πούμε έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι διαρκώς σε μια κατάσταση μετανοίας. Διότι ο Θεός δεν έχει πρόβλημα. Δεν μας είπε ο Θεός ότι εγώ θα σας συγχωρέσω. Ξέρετε ότι προσέξτε, μέχρι 50 φορές εγώ θα σας συγχωρέσω. Αν από εκεί και πάνω το ξέρετε, εγώ δεν σας συγχωρώ. Δεν είναι τίποτα. Ο Θεός μας συγχωρεί διαρκώς. Τελείωσε. Εφόσον μας συγχωρεί ο Θεός, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, το πόσες φορές θα αμαρτήσουμε. Το θέμα είναι να μετανοήσουμε. Και έλεγε, αν θυμάστε την προηγούμενη φορά, ο Αβάς Ισακ, ότι μέσα στη μετάνοια δεν είναι μόνο το να μην αμαρτήσεις ή προσπάθεια να μην αμαρτήσεις, είναι να μισήσεις και την αμαρτία. Έχεις μισήσει το πάθος αυτό το οποίο λες εσύ τώρα, γιατί έχουμε το πάθος. Έχεις φτάσει στο σημείο να το έχεις μισήσει το πάθος αυτό. Είναι εκεί πραγματικά που έρχονται, εξομολογούνται και έχουν έτσι συντριβεί. Λέξεις, ας πούμε, ότι έχουν μία αντιπάθεια. Βλέπεις και η λέξη αντιπάθεια, πώς είναι με το σχέση με το πάθος, έτσι πώς. Λοιπόν, αντιπάθεια προς το πάθος. Όμως έχουν μίσος προς το πάθος. Αν και μερικές φορές είναι φαινομενικό αυτό, διότι το πιο αυτό που φαίνεται σαν αντιπάθεια είναι στεναχώρια, επειδή θίγεται ο εγωισμός τους. Σου λέει, εγώ είναι δυνατόν να έχω ένα πάθος τώρα, ας πούμε, τώρα 5 χρόνια και να το αφήσω. Εγώ να το έχω το πάθος. Πάει στο εγώ. Λιγότερο το εγωισμός τους. Δεν είναι δηλαδή γνήσιο μίσος προς το πάθος. Διότι λέει ο λόγος του Θεού ότι δεν έχεις δικαίωμα βέβαια να μισήσεις κανέναν άνθρωπο, ούτε και τους εχθρούς σου, που τους αγαπείς. Μπορείς, έχεις δικαίωμα μόνο να μισήσεις τους δαίμονες, τα πάθη σου. Τίποτα άλλο. Και οι άγιοι βέβαια είχαν φτάσει στο σημείο ούτε και τους δαίμονες να τους μισούν, αλλά να τους λυπούνται. Αν φτάσει στο σημείο αυτό, να λυπούνται τους δαίμονες για την κατάντια τους, για την αμετανοησία του εχθρού. Βλέπεις αυτό που λέει εδώ σήμερα, το είπαμε πριν από λίγο, να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο, δηλαδή να περιφρονήσει τους εχθρούς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για τον διάβολο από αυτό, να τον περιφρονήσει. Δεν μπορεί να το αντίθετο από τον διάβολο σε οτιδήποτε. Γιατί είναι ο εγωιστής. Θα συμπεράλει. Ακόμα και να πέσει. Πρέπει να τον περιφρονήσει. Μην διάβολο, εντάξει, ωραία, εντάξει. Τι θες, εντάξει. Μετανοώ, θα πάω, ξομολογηθώ. Έριξε ιστορία. Συντρίβεται ο δαίμονας αυτό το πράγμα. Ενώ προσπαθεί να συμπείσει, ας πούμε, ότι είναι σημαντικός για σένα. Ότι αυτός καθορίζει τη ζωή σου. Με αυτούς τους πειρασμούς, αυτά τα οποία σου κάνει. Ενώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι απάτη του δαίμονος. Πάτε, ο εγωισμός είναι πάθη. Υπάρχει καλός εγωισμός που λέμε ο καλός εγωισμός και ο παλωρή. Μέχρι πρέπει ο άνθρωπος να έχει εγωισμό. Καταρχήν. Και αν ναι, μέχρι ποιος είναι. Όχι, ο εγωισμός δεν πρέπει σε είναι πάθος. Αν είναι πάθος, πώς είναι εγωισμός. Δεν θα μιλήσει για εγωισμό. Ο Χριστός μας μίλησε για ταπείνωση. Με αυτοπεποίθηση με τον εγωισμό. Ναι, αυτό που έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Η αυτοποίθηση είναι να ξέρει κανένα τις δυνάμεις του, τις δυνατότητές του και να βασίζεται στον εαυτό του. Δηλαδή, έχεις για παράδειγμα, έχεις πάρει μια ειδικότητα, έτσι. Έχεις ένα πτυχίο, έχεις κάνει μια πρακτική εφαρμογή κτλ. Να ξέρεις ότι αυτό το αντικείμενο το μπορείς να το εκτελέσεις, το κάνεις, το ξέρεις, αυτό το έχεις δουλέψει. Και στη δουλειά σου πες κάποια πράγματα ότι τα καταφέρνεις. Και αυτό σε οδηγεί να παίρνεις και κάποιες πρωτοβουλίες και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να υπερηφανεύεσαι και να νομίζεις ενώ με το Θεό ότι είσαι κάποιος. Γιατί αν ο Θεός δεν το ευλογήσει αυτό το οποίο κάνεις, θα είναι, μπορεί να είναι και η καταστροφή σου. Δηλαδή η ταπείνωση αναφέρεται στο πνευματικό επίπεδο. Ενώ η αυτοπεποίθηση, η εμπιστοσύνη στον εαυτό σου αναφέρεται στο ψυχολογικό επίπεδο. Μπορεί ένας άνθρωπος και φυσικά για να έχει κανένας γνήσια ταπείνωση πρέπει να είναι όλη η προσωπικότητα. Να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ένας ο οποίος δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, τι ταπείνωση να έχει. Αφού είναι περιδεή συνείδηση, όπως λέμε. Δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Για να έχει κανένας γνήσια πραγματική ταπείνωση, πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στις δυνάμεις του, να ξέρει τα όρια του. Από εκεί μετά όμως όλα αυτά να τα θυσιάζει. Να πω για το Θεό, να πει ότι εγώ δεν κάνω τίποτα. Πραγματικά όλα αυτά, ναι. Μπορεί να ξέρουν, ναι, αλλά εάν ο Θεός δεν ευλογήσει, τίποτα. Στο ίσιωμα μπορεί να πέσουν. Και αυτό είναι αλήθεια δηλαδή. Είναι πόσες φορές το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Πράγματα που νομίζουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε θάλασσα και σαλάτα. Και πράγματα που νομίζαμε ότι δεν μπορούμε να τα κάνουμε, κι όμως έχουν μια καλή κατάληξη και προοπτική γιατί ζητήσαμε τη βοήθεια του Θεού. Και συνεργάστηκαν
οι δυνάμεις της Θείας Πρόνοιας, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και μπορέσαμε και πήγαμε καλά. Με τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός φυσικά ενήργησε. Αν ήμουν ένα άνθρωπο που νομίζει ότι μόνο του μπορεί να καταφέρει πράγματα, όσο και καλό να είναι. Γι' αυτό ακριβώς και πρέπει να είμαστε, να έχουμε θάρρος και πίστη, διότι και στη δύσκολη αυτή συγκυρία που περνάμε, τώρα βλέπετε, ας πούμε, ότι γίνονται τρελά πράγματα, ας πούμε, στον κόσμο. Τρελά πράγματα. Τι λέει ο ένας ηγέτης, τι λέει ο άλλος ηγέτης, ποιος ψηφίζεται, ποιος βγαίνει και τι γίνεται, πού ζούμε, δηλαδή πάει, θα κατασκευθεί ο πλανήτης, δεν είναι. Υπάρχει Θεός. Ευτυχώς για μας που υπάρχει Θεός. Αυτοί που δεν πιστεύουν, τι να σας πω, το έχω πει και άλλη φορά. Πραγματικά τους λυπάμαι προσωπικά, λυπάμαι τους ανθρώπους που δεν έχουν πίστη. Ειδικά στη δύσκολη εποχή που ζούμε, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να υποφέρουν πάρα πολύ. Να μην έχουν ύπνο βασικά. Όχι απλώς να υποφέρουν. Είναι τόσο τραγικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και τι να κάνουμε εμείς. Ήμασταν μέσα στην τύχη, είχαμε και αυτή την ατυχία, αν το θέλετε έτσι, να ζήσουμε την εποχή αυτή. Και πρέπει να υπομείνουμε. Αλλά να έχουμε θάρρος όμως και πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Και βεβαιότητα. Λέει και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, θυμάστε ότι όταν θα έρθει λέει εκείνη η ώρα, θα πάρει τον κατσαβιδάκι, λέει ο Χριστός, λίγο θα ξεβιδώσει λέει κάποιες βίδες, και θα γίνει τον πάμπο. Με τον κατσαβιδάκι, έτσι λίγο, έτσι λίγο, έτσι λίγο, θαλασκάρει, λίγο λάσκα, τίποτα δεν χρειάζεται, λίγο λάσκα. Βλέπει ο άλλος τύπος άλλος μετά πετάει. Και πετάει και κάνει κιόλας. Εμείς όμως δεν έχουμε να στεναχωρηθούμε, το ξέρουμε από τον προτέρων. Και δεν το ξέρανε και οι προφήτες μας, οι Άγιοι μας, μας τα είπαν. Και θα γίνει. Σταυρός μας τα είπαν. Δεν είναι αυτά, τα ξέρει ο Θεός. Έτσι είναι, τι να φοβηθεί, αφού ο Θεός τα ξέρει. Και ο Θεός προνοεί για τα παιδιά του. Λέει κάτι πολύ ωραίο εκεί ο Άγιος Ιάκωβος της Κλίμακος, και πάλι, δεν το θυμάμαι ακριβώς το έδωρο, αλλά ανάλογα λέει με το πόσο ο καθένας αφήνεται στον Θεό, είναι και η πρόνοια του Θεού. Δεν είναι η πρόνοια του Θεού όλοι για ίδιους. Υπάρχει λέει μια πρόνοια του Θεού που είναι για όλους τους ανθρώπους. Τίποτα. Άσους, μαύρους, μουσουλμάνους, χριστιανούς κλπ. Υπάρχει μια πρόνοια που είναι μόνο για τους χριστιανούς. Δηλαδή άλλο επίπεδο. Έχει επίπεδα πρόνοιας. Δεν είναι, λέει, ο Θεός φροντίζει για όλους, για όλους. Υπάρχουν επίπεδα. Και το ξέρετε κιόλας άλλωστε. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας, Παΐσιος μου στο λέει αυτό, ότι γιατί αν δεν το έμαστε, δεν θα το ξέραμε. Ότι ο κάθε βαπτισμένος χριστιανός έχει το φύλακαγγέλο του. Εφόσον έχει το φύλακαγγέλο σου, άρα έχει έναν σωματοφύλακα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Μα λέει και αυτοί όμως που δεν είναι βαπτισμένοι, τι γίνεται. Αυτοί που δεν είναι βαπτισμένοι, ένας λαός ολόκληρος έχει έναν άγγελο. Φαντάσου. Φαντάσου επίπεδο προνοίας. Δηλαδή όλοι οι Τούρκοι για παράδειγμα μπορούν να έχουν έναν άγγελο. Του φυλάει. Τι διαφορά δηλαδή προστασίας και προνοία. Αυτοί όμως που αγαπούν τον Θεό έχουν ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο προνοίας. Δηλαδή υπάρχουν επίπεδα. Και αυτό είναι λογικό και δίκαιο βέβαια. Το βρίσκει κανείς. Δεν είναι παράλογο. Δεν είναι ο Θεός, ας πούμε, αφελής. Ναι, μεν στέλνει τον ήλιο του, λέει, τη δικαίωση και αλήκους, όπως λέει ο Χριστός μέσα στο Ευαγγέλιο, αλλά από εκεί μετά όμως, ανάλογα με το πόσο ο κάθε άνθρωπος εμπιστεύεται τον Θεό, αγαπάει τον Θεό, είναι κοντά στον Θεό, είναι μέλος της Εκκλησίας, έρχεται βέβαια και το αντίδωρο από την πλευρά του Θεού. Άλλο. Εφόσον δεν έχετε κάτι, να πούμε δύο λόγια για την σημερινό Ευαγγέλιο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Βλέπετε ο άνθρωπος αυτός ο οποίος πλησίασε σήμερα τον Χριστό και τον ρωτάει τι ποιήσες που ζωή είναι όνειρο και ρεγωμή σου έτσι. Η σωτηρία της ψυχής. Υπάρχει μεγαλύτερο ερώτημα από αυτό για τον άνθρωπο. Πώς οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής τους. Ας μην πάμε όμως πώς οι άνθρωποι, πώς είναι τους χριστιανούς ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής τους. Πώς οι Άγιοι τους Χριστιανούς ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής τους. Το είπα και σήμερα στα σύντομα που είπαμε το πρωί, αλλά το έχω πει και εδώ σε αυτήν την διάθεση ότι και δεν είναι δική μου άποψη βέβαια, είναι μέσα από αυτά τα οποία λέει ο λόγος του Θεού, νομίζω ότι βγαίνει αβίαστα αυτό, ότι
ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη συμπορία της ψυχής του, δεν πρόκειται να χαθεί με τίποτα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Μην έχουμε αμφιβολία μέσα μας. Γιατί αυτό είναι απάτη του διαβόλου. Δεν μας αφήνει ο διάβολος να αγιάσουμε. Γιατί λίγο αναγιάσει ο άνθρωπος, λίγο να καταφέρεις εσύ να αγιάσεις, αυτό το πράγμα θα επηρεάσει την οικογένειά σου και άλλους και άλλους και άλλους και άλλους που είναι δίπλα σου. Και αυτό δεν το θέλει ο διάβολος. Θα είναι χαλάστρα μεγάλη, καταστροφή θα είναι για το έργο του. Για το έργο του διαβόλου. Αν καταφέρει ο άνθρωπος λίγο ένα κλικ από το που λέει να κάνει προς το Θεό. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι για τη σωτηρία μας. Αρκεί εμείς να ενδιαφερόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό ο άλλος του Χριστός ήρθε στον κόσμο, ήρθε στον πρώτο του Χριστό, γι' αυτό αναστήθηκε. Και λέει η γραφή ότι ο Θεός θέλει πάντα σαν ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση να αληθεία σωθήνε. Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Μα αν θέλει ο Θεός όλοι οι άνθρωποι να σωθούν, τότε αν θέλει και εγώ να σωθώ. Καλά, ο Θεός το θέλει, εγώ το θέλω. Το θέλω. Εάν το θέλω, τότε ποιος μπορεί να μην το θέλει. Και πόσο δύναμη μπορεί να έχει αυτός που δεν θέλει τη σωτηρία μου, ούτως ώστε να ξεπερνάει τη δική μου θέληση και κυρίως τη θέληση του Θεού. Άρα, για της μαθηματικής μεθόδου βγαίνει ότι ο άνθρωπος θα σωθεί. Ότι ο χριστιανός που θέλει να σωθεί, θα σωθεί. 100%. 1000%. Για της μαθηματικής οδού βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μια αμφιβολία. Αλλά πρέπει όμως και εμείς κάτι να κάνουμε. Να διαφερθούμε. Κάπως να διαφερθούμε. Και όχι όπως να διαφερθούμε. Αλλά να δείξουμε ότι αυτό για μας είναι το πρωταρχικό ερώτημα. Η σωτηρία δηλαδή της ψυχής. Διότι ο νέος ο οποίος είναι αγωνομικός, μάλλον ο οποίος είναι πλησιάζει τον Χριστό, λέει, πειράζουν αυτόν, λέει και λέω, διδάσκεται την ποιή σας, τους δύο νέους που θέλουν νομίσουν. Δηλαδή, εξεταστικά πλησίαζε τον Χριστό και ας το πούμε έτσι, θέλει να τον τεστάρει, να δούμε κάτσε του, τι είναι αυτός, ας το πούμε έτσι, από πού προέρχεται αυτός. Ξέρει τίποτα ή ας πούμε έτσι είναι ένας διδάσκαλος όπως είναι όλοι οι άλλοι. Και ο Χριστός του λέει, ξέρεις με τι, είσαι νομικός, λέει, θα τι λέει μέσα, αγαπήσει ο Θεός και λοιπά και λέει, του το πει και ζήσει. Άμα ζήσει λέει έτσι όπως λέει, ο νόμος του Θεού, τότε θα έχει την αιώνια ζωή, τι άλλο θες. Και πιάστηκε μετά από αυτός, από τη λέξη πλησίον, και ποιος είναι λέει ο πλησίον μου, και πώς θα καταλάβω λέει ποιος είναι ο πλησίον μου. Και του αναστρέφει ο Χριστός το ερώτημα. Δεν λέει ποιος είναι ο πλησίον μου. Δεν θα ψάξει να βρει ποιο είναι πλησίον σου, αλλά θα ψάξει να βρει πότε εσύ γίνεσαι πλησίον στον αδελφό σου. Ο πλησίον μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Δεν εξαρτάται η έννοια του πλησίον από ιδιότητα δική του, αλλά από ιδιότητα δική σου. Έλεγα και το πρωί, έρχονται πολλοί και ρωτάνε, γιατί θα γίνει τώρα για του μετανάστε, δεν είναι του πρώτου μετανάστε, όπου θέλετε, το παιδί του. Τι θα κάνουμε, λένε, κυκλοφορούν ανάμεσά μα. Του βοηθάμε ή πρέπει να του βάλουμε καμιά φωτιά έτσι να φεύγουν. Τι να του βοηθήσουν, μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τι λέει ο νόμος του Θεού. Τι λέει ο νόμος του Θεού. Δεν είμαι εγώ κυβερνήτης για να αποφασίσω να πω ότι ξέρει, θα μπαίνουν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα το χρόνο. Παραπάνω δεν θα μπαίνουν. Άξι να μην είμαι κυβερνήτης, μπορεί να αποφάσει διάφορα πράγματα. Εγώ είμαι ένας αυτός πιστός, ένας αυτός χριστιανός. Πρέπει να κάνω το έργο μου ως χριστιανός. Τι πρέπει να κάνω, Θεέ μου, πώς πρέπει να φερθώ σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι πονεμένος, είναι κατατρεμμένος, είναι κυνηγημένος. Βλέπω παιδιά ορφανάνε και προχωρούν στο δρόμο αριστερά και δεξιά. Τι πρέπει να κάνω. Δεν με τα βοηθήσω εδώ σε ένα κομμάτι ψωμί. Πρέπει να κοιτάξω να τα τοποθετηθούν κάπου. Να υιοθετηθούν, να οτιδήποτε, α πούμε κτλ. Αυτό είναι η υποχρέωση του κάθε χριστιανού. Δεν πρέπει να φερθώ σαν πλησίον. Και μάλιστα πραγματικά είναι σκανδαλιστικό το γεγονός ότι σήμερα ο Χριστός στη θέση αυτή του πλησίον βάζει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αιρετικός. Αυτό εμένα με σκανδαλίζει αυτό το πράγμα. Εμένα με σκανδαλίζει. Δηλαδή μιλάμε για τις αιρέσεις, μιλάμε για τους αθέους, για τον ένα, για τον άλλο κτλ. Και αυτός έρχεται και μου λέει ότι πέρασε από εκεί ένας παπάς και τον περιφρόντισε. Πέρασε ένας Λεβίτης, Λεβίτης ήταν η γενιά, ήταν η φυλή από την οποία προέρχονταν οι ιερείς. Θεωρούνταν ότι ήταν εξαιρετική η φυλή του Λεβί, ή του Λεβί. Πέρασε από εκεί ένας Σαμαρίτης, στους οποίους τους είχαν διλήγματα οι Ιουδαίοι, οι Σαμαρίτες, δεν ήταν τίποτα. Πώς λέμε σήμερα μάρτυρες του Ιεχωβά, α πούμε έτσι. Τέτοιο πράγμα. Τους είχαν τους Σαμαρίτες. Δεν μιλούνταν.
Γι' αυτό θυμάστε η γυναίκα Σαμαρίτισσα όταν τη μίλησε ο Χριστός του Φέρα του Ιακώβ, λέει: Καλά, εσύ είσαι Ιουδαίος, λέει, και μιλά σε μένα που είναι και γυναίκα, είμαι και Σαμαρίτη. Από πού σου λέει, πότε λέει, μιλάνε οι Εβραίοι στους Σαμαρίτες. Βάζει ένα Σαμαρίτη όμως σήμερα ο Χριστός να είναι στη θέση του πλησίου. Να βρίσκει αυτόν τον άνθρωπο και να τον συμπονάει. Να κατεβαίνει από το ζώο του και να του δένει τις πληγές. Να τον συνοδεύει στο πανδοχείο και να δίνει λεφτά στον πανοδόμο και του λέει: Πάρε, λέει, αυτά τα δύο δυνάρια και αν θα ξαναπεράσω από εδώ, όταν θα γυρίσω, άμα εξοδεύσεις κάτι παραπάνω, εγώ δεν τον πέταξε εκεί, θα μπορούσε να τον πετάξει εκεί. Ας τον δει και κανένας άλλος. Εγώ τον πήρα από την ερημιά, έκανα το καθήκον μου, τώρα ας τον κοιτάξει κανένας άλλος. Τον περιθάλπη μέχρι τέλους. Εάν ήμουν εγώ στη θέση αυτού του ανθρώπου, του δυστυχισμένου, δεν θα ήθελα να βρεθεί ένας καλός Σαμαρίτης να με περιμαζέψει. Δεν θα ήθελα. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Λέει και τον πλησίον σου ως σε αυτό. Να δεις δηλαδή τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σαν να ήσουν εσύ στη θέση του. Πόσο εύκολο. Εύκολο πράγμα. Εύκολο. Δύσκολο πράγμα να το καταλάβει κάποιος αυτό. Ότι ο Θεός ζητάει από εμάς να βλέπουμε τους άλλους σαν να είμαστε εμείς. Όταν ένας έχει ανάγκη, όταν έχει μια δυσκολία, όταν έχει μια στεναχώρια, όταν έχει ένα πειρασμό, που σημαίνει ότι πρέπει να τον αντέξεις, πρέπει να τον υπομείνεις, πρέπει να τον βοηθήσεις να τα ξεπεράσει και ούτω καθεξής. Θεέ μου, το κάνουμε. Για σκεφτείτε λίγο. Το κάνουμε. Πολλές φορές μας πιάνει, ας πούμε, και τσιμικό πειρασμός και μπορεί να είναι δικός σου άνθρωπος. Τι ξέρεις, τι μιλάμε τώρα για να μας αναλύσει και δεν σου άνθρωπος. Μπορεί να είναι δικός σου άνθρωπος, είναι συγγενής σου, να είναι στην οικογένειά σου κτλ. Και σε πιάνει εκεί το πείσμα και μουλαρώνεις, σε πιάνει ο πειρασμός για να μην του μιλάς, να του μιλήσει υποτίθεται όπως σου μίλησε και αυτός, να του ανταποδώσεις επειδή και αυτός σου έκανε, ας πούμε, αυτό και τα γίνει κτλ. Γι' αυτό τα σπίτια τεινάζονται στον αέρα και σήμερα. Και δεν παραγίνει και χριστιανικά, υποτίθεται χριστιανικές οικογένειες και τα λοιπά. Ότι οι άνθρωποι δεν εφαρμόζουν το λόγο του Θεού. Πολύ επιφανειακά, πολύ επιπόλαια διαβάζουμε το Ευαγγέλιο. Εάν εφαρμόζουμε αυτό το απλό πράγμα σήμερα και τον πλησίον σου ως σε αυτόν, αυτό που λέει ο Θεός, δεν κάνει κανένα σχόλιο ο Χριστός στον νομικό ο οποίος του πλησιάζει. Του λέει για τον νόμο τι και έγραφε, λέει. Τι λέει, και τον πλησίον σου, εντάξει, του το πήγε και ζήσει. Λέει. Αυτό λέει, το κάνει, λέει, θα πας στον παράδεισο. Τελείωσε. Καμία διευκρίνηση δεν του κάνει. Τι ξέρει, ναι, πρέπει να είσαι καλό, αλλά να είσαι και αυτό και λοιπά, και το ένα και το άλλο, να μιλά ευγενικά και δεν ξέρω. Τίποτα. Και τον πλησίον σου ω εαυτόν. Τα περιλαμβάνει όλα ο νόμος του Θεού. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν χρειάζεται να είσαι τόσο έξυπνο για να τα καταλάβει. Αλλά χρειάζεται όμως να είσαι έξυπνο πνευματικά, αυτό με την έννοια που το έλεγε ο Βάσο Ισραήλ προηγουμένω, να είναι δηλαδή η ψυχή σου όρθια, ώστε να εφαρμόζει το θέλημα ενό Θεού. Μακάρι οι ακούοντες στον λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Δεν είναι μόνο αυτός ο οποίος ακούει τον λόγο του Θεού, αλλά αυτός ο οποίος τον φυλάσσει, τον διαφυλάσσει, τον εφαρμόζει στην ψυχή του, αλλά και στη ζωή του. Και έτσι γίνεται αυτό το ευαγγελικό σήμερα, επαναλαμβάνω, που είναι αυτός ο αιρετικός άνθρωπος, ο Σαμαρίτης, να είναι πρότυπο πλησίων για τον Χριστό. Και ας αξίζει να το αναφέρω αυτό το παράδειγμα που είπα και το πρωί, που είναι από το γεροντικό, για όσους δεν το άκουσαν, ότι υπήρχε, λέει, σε μία πόλη, μία γυναίκα, η οποία, εντάξει, ήταν χριστιανή, ήταν μαθησμένη βέβαια, αλλά η οποία παρασύρθηκε, έπεσε στην αμαρτία. Έγινε πόρνη. Πηγαίνει λοιπόν εκεί πέρα, πάνε εκεί στους πατέρες που ασκούνταν τη σελίδα και λένε αυτό και αυτό, λέει. Τάδε, λέει, έπεσε στην αμαρτία. Τι θα κάνουμε, λέει. Κάνουμε προσευχή, να πάμε κάτω, να την τραβήξουμε, να την κάνουμε, να την ράνουμε. Τι θα γίνει. Και λένε, αλλά όμως είναι, λέει, για πες μας, λέει, λεπτομέρειες, πώς και όμως, λέει, λέει, πώς είναι, πολύ φιλανθρωπία, λέει. Δίνει, λέει, δίνει. Βοηθάει τον κόσμο, βοηθάει τον κόσμο. Μη φοβάστε. Και να σαβάσει, είπε, μη φοβάστε. Άμα βοηθάει, λέει, τον κόσμο, άμα υπάρχει, λέει, μέσα στην ψυχή της φιλανθρωπία, αγάπη, θα τη συναντήσει ο Θεός. Θα μετανοήσει, όπως και έγινε. Και με τις προσευχές, φυσικά, του πατέρα έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά θέλει να πει δηλαδή ότι. Διότι θα πει τώρα τι σχέση έχουμε εμείς με την Ελλάδα, γιατί είμαστε συνεδρίες σαν την πόλη. Τώρα είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν είμαστε τέτοιοι. Είναι έτσι. Ναι, αλλά μπορεί να είσαι καλός άνθρωπος και να μην έχεις μέσα στην ψυχή σου αυτό το πράγμα.
που αυτό το πράγμα λέγεται αγάπη βέβαια. Δεν ξέρω στην αγάπη πώς την βλέπουμε, πώς υλοποιείται η λέξη αγάπη μέσα στην ψυχή μας. Να έχεις σπλάχνα εκτιρμών. Λέει, ίσως λίγο πιο κάτω θα το δω αυτό την άλλη φορά, στον Αβά Ισαάκ, που λέγει σε ένα σημείο ότι μπορεί να μην μπορείς, λέει, να εκφράσεις την αγάπη σου στον αδελφό σου, να τον βοηθήσεις, αλλά να έχεις μέσα όμως την ψυχή σου αυτή τη διασφλαχνία. Να έχεις μέσα στην ψυχή σου. Να λες, πω, κοίταξε να μην μπορώ να βοηθήσω. Αυτό, αυτός έλεγε. Και το αμήνει αυτό το πράγμα, ο Θεός. Ο Θεός λέει την πρόθεση του ανθρώπου. Τη διάθεση του ανθρώπου. Γιατί μπορεί να πεις έτσι απλά ότι δεν έχω τα χρήματα ή δεν είμαι εγώ τώρα στην πρώτη γραμμή να πάω να βοηθήσω τίποτα. Μπορεί να κάνει όμως μια προσευχή. Μπορεί όμως να συμπονέσεις μέσα στην ψυχή σου. Και αυτό είναι ισοδύναμο, ας το πούμε έτσι, είναι ισοδύναμο ή ένα ισοδύναμο αγάπης. Το οποίο γι' αυτό για τον Θεό μετράει. Γιατί μπορεί εξωτερικά να κάνεις μια πράξη αγάπης που να μην μετράει όμως. Γιατί να έχει υποκριτικά, καθαρά υποκριτικά και. Είπαμε και άλλη φορά. Και οι μασόνοι κάνουν πράξεις φιλανθρωπίας. Και καλές πράξεις. Βέβαια, δεν αποκλείω το γεγονό ότι κάποιοι και αυτοί, σαν τον Σαμαρίτη, μπορεί να έχουν σπλάχνα και εκτιμών. Και να μην το αποκλείω να το κάνω. Αλλά πολλές φορές όμως το κάνουν για να γραφτεί η δωρεά τους έξω από το έργο αυτό το οποίο φτιάχνουν και ούτω καθεξής. Θυμάμαι τώρα μια περίπτωση που ήμουν σε μια αυτή, ήθελα να βοηθήσω και λέει: ναι, θέλουμε όμως, κοιτάξτε τι θέλουμε, λέει να γραφτεί μια πινακίδα ότι αυτό είναι το αυτό. Θα βοηθήσουμε, αλλά δεν διαφθάνω, σας λέω, δεν τα φαντάζουμε. Το λέω αυτό γιατί μην περάσει κανένα λογισμό ότι πάτε τα φαντάζεται αυτά. Σας λέω πραγματικό, περιστατικό τώρα. Λέει, ναι, θα βοηθήσουμε, λέει, θα βοηθήσουμε, έχουμε τα χρήματα, αλλά να ξέρετε ότι θα γραφτεί μια πινακίδα που να φέρετε ότι την τάδε πεθαρό και τα λοιπά θα είναι δωρεά και λίγο. Ανοίγουμε να εμείς βοηθάμε για τις πινακίδες. Ανοίγουμε να εμείς βοηθάμε για τις πινακίδες. Γιατί λέει εκεί πέρα ο Χριστός ότι και ο πατήρ σου λέει, ο βλέπω είναι το κρυπτό αποδόσεις επιφανερό. Μην βρω το αριστερά σου γιατί πει η δεξιά σου. Ούτε εσύ δεν πρέπει να καταγράψεις για τις πράξεις, τις καλές σου πράξεις. Να μην γνωρίζει η δεξιά σου, η αριστερά σου και η δεξιά σου. Δηλαδή, να μην καταγράφεις μέσα σου τις πράξεις αυτές. Μόνο ο Θεός τις ξέρει, τίποτα άλλο. Αυτό που λέει ο λαός, κάνε το καλό και ρίξω στο γελό. Έτσι πρέπει να γίνονται οι καλές πράξεις. Και τότε φυσικά ο Θεός μετράει αυτή τη φιλανθρωπία και την αγάπη την οποία δείχνει. Η νοημοσύνη, το να είναι κάποιος ελεήμων, είναι χάρισμα του Θεού. Όλα είναι χαρισμένα του Θεού. Όλα είναι χαρισμένα. Μπορώ να φανταστώ εγώ κάτι που έχω, το οποίο είναι δικό μου. Αλλά πρέπει αυτά τα χαρίσματα φυσικά να τα καλλιεργούμε. Ναι, πρέπει αυτά τα χαρίσματα να τα καλλιεργούμε. Όμως βέβαια. Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι περισσότερο ελεήμονες από κάποιους άλλους. Αυτό όμως έχει και την αντίστροφη. Δηλαδή, όπως λέει και πάλι ο Άγιος Ανσυκλήμακος, αναφέρεται σε αυτό. Εκεί που λέει ότι υπάρχει, λέει, αρετή που είναι η φυσική αρετή. Και υπάρχει και η εξασοφισμένη αρετή. Η φυσική αρετή είναι αυτό που μπορεί να μεταδοθεί, ας το πούμε, έτσι μέσω DNA, αλλά και μέσω περισσότερο μεγαλώνει κάποιος σε μια οικογένεια που είναι οι άνθρωποι δίνουν, δηλαδή όπως τον δίνουν. Είναι άλλοι που σφίγγουν. Είναι άλλοι που δίνουν. Είναι το κλίμα της οικογένειας. Είναι η γραμμή της οικογένειας, το πούμε έτσι. Οπότε αυτό θεωρείται ότι είναι σαν ένα κληρονομούμενο χαρακτηριστικό γίνεται προς τα έξω. Αυτό ναι. Αυτό είναι κάτι φυσικό σε έναν βαθμό. Εκείνο όμως που έχει αξία ενώπιον του Θεού είναι η εσωφισμένη αρετή, δηλαδή η αρετή την οποία ο άνθρωπος καλλιεργεί. Αυτό είναι δηλαδή τώρα, αν το παραλάβει στο 0, πρέπει να το πας στο 2, στο 3, στο 5, στο 10. Να το αυξήσει, να το καλλιεργήσει. Την οποιαδήποτε αρετή. Και καταλαβαίνετε ότι μπορεί κάποιο, ας πούμε, να έχει μια αρετή έμφυτη και από το 8 να την πάει στο 10. Και άλλο, ας πούμε, από το 0 να την πάει στο 5. Έχει μεγαλύτερη αξία όμως αυτό ενώπιον του Θεού. Αυτό το 5 ενώπιον του Θεού έχει μεγαλύτερη αξία από το 8 του αλουνού. Έτσι λειτουργεί ο Θεός πνευματικά. Γιατί βλέπει τι παρέλαβες και τι δίνεσαι. Το βλέπετε άλλωστε και στην παραγωγή των ταλάντων. Άλλος πήρε 2 ταλάντα, σου λέει: εγώ θέλω να τα κάνεις 4. Ο λαός που πήρε 5 δεν μπορεί να δώσει πάλι 5. Άμα δώσει πάλι 5 σημαίνει δεν είναι τίποτα. Να δώσεις 10 τουλάχιστον. Και ούτω καθεξής.
Αλλά τα τάλαντα ακριβώς, γι' αυτό υπάρχει αυτή η παραβολή των ταλάντων, για να δείξουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει ο άνθρωπος να καλλιεργεί αυτά τα οποία ο Θεός του δίνει, τα δώρα δηλαδή του Θεού. Και αυτό ισχύει και για όλους τους τομείς, για όλα τα θέματα. Ωραία, ας πούμε σε αυτά που δεν υπάρχει κάτι άλλο και συνεχίζουμε αν θέλει ο Θεός να έρθει. Πατέρ. Για να δούμε πότε θα δεν το λέω για όσους ήρθαν ενδεχομένως πρώτη φορά και βλέπω τώρα ότι έχετε ξανάρθει σήμερα. Σήμερα έχω δει κανένα που έχει πρώτη φορά. Έχετε διθάνει. Στο τέλος είπαμε κάτι τρία λεπτά που λέμε την ευχή. Κλείστε και το φως αυτό εδώ. Το ένα. Μήπως μπορείτε αντίστροφα να κλείσετε αυτό και να κλείσετε το άλλο. Εντάξει, έτσι πιο καλά γιατί βλέπετε εσείς τόσο το λεπτό που έχουμε.